Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Μαρία Ιρέντσου, η φοροτεχνικός μας και οι δικηγόροι Δημήτρης Λυρίτσης και Κώστας Τσουκαλάς. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα είχε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Γιώργος Βασιλιάδης στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση έγινε στον απόϊχο των όσων συνέβησαν χθες το βράδυ στον αγώνα ποδοσφαίρου ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αποφασίσαμε να διακόψουμε το πρωτάθλημα. Τις αμέσως επόμενες ώρες θα ξεκινήσω συναντήσεις με τους φορείς του ποδοσφαίρου, την Ομοσπονδία, τη Λίγκα. Είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με την UEFA και δεν θα ξαναεκκινήσει εάν δεν υπάρχει ένα νέο σαφές πλαίσιο συμφωνημένο από όλους για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μπροστά με όρους και κανόνες. Δεν κάνουμε πίσω, συνεχίζουμε τη μάχη για διαφάνεια και ένα καλύτερο ποδόσφαιρο. Σκέφτεστε και ποδοσφαιρικό Brexit, κύριε Υπουργέ. Τα πάντα είναι στο τραπέζι. Τις επόμενες ώρες θα κάνουμε τις απαραίτητες συζητήσεις και συναντήσεις με όλους. Και όλα είναι στο τραπέζι εφόσον δεν αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. Μιλάμε για επαόριστο, δηλαδή αναβολή του πρωταθλήματος, κύριε Υπουργέ. Περιμένουμε τις προτάσεις από την Ομοσπονδία και τη Λίγκα. Τις επόμενες ώρες θα κάνουμε και άλλες ανακοινώσεις. Το σημαντικό, το πλαίσιο αυτό που πρέπει να κρατήσετε είναι ότι πάμε σε μια επαόριστη διακοπή. Και βλέπουμε. Τι μπορεί να αλλάξει για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα? Τι μπορεί να αλλάξει, τι περιμένετε δηλαδή? Ένα νέο πλαίσιο κανόνων συμφωνημένο από όλους. Και από την πλευρά μας πολύ αυστηρότεροι κανόνες ως προς τα θέματα ασφαλείας. Δηλαδή θα απαγορεύονται τα περίστροφα στους αγωνιστικούς χώρους, κύριε Υπουργέ? Εφόσον έχουμε φτάσει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Το πλαίσιο είναι σαφές. Οι ποινές θα είναι αυστηρές για όλους. Το πλαίσιο πρέπει να αυστηροποιηθεί ακόμα περισσότερο και αυτό θα πρέπει να είναι η βούληση όλων. Επηρεάζει το ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα η δικαιοσύνη? Θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες πρόνοιες ούτως ώστε να μην επηρεαστεί η εθνική. Από την UEFA τι σας έχουν πει? Υποθέτω έχετε μιλήσει ήδη. Είμαστε σε επικοινωνία με την UEFA για τα υπόλοιπα τις επόμενες ημέρες. Για αυτές τις εικόνες τι σας έχουν πει? Είναι όλοι σοκαρισμένοι όπως και εμείς και νομίζω η θέση μας είναι σαφής και έχει αποτυπωθεί και χθες. Για τις 4.30 έχει προγραμματιστεί το ραντεβού του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με τον επικεφαλής του ποταμιού Σταύρου Θεοδωράκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Η συνάντηση γίνεται προκειμένου να ενημερωθεί ο Πρωθυπουργός σχετικά με την πρόταση νόμου που κατέθεσε ο κ. Θεοδωράκης για τη σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Με το ζήτημα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους να έχει μεταφερθεί προς συζήτηση στο Eurogroup του Απριλίου, η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης δεν επιφυλάσσει εκπλήξεις για την Ελλάδα. Έως τον Απρίλιο αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί σε τεχνικό επίπεδο οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μέσω του γαλλικού κλειδιού, αλλά και η διαμόρφωση του νέου του προφίλ με κοινή προσέγγιση από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος την Τρίτη και Τετάρτη θα πραγματοποιήσει και την πρώτη ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας επίσκεψη στην Ουάσιγκτον, όπου θα έχει συναντήσεις με αξιωματούχους της Αμερικανικής Κυβέρνησης και του Κογκρέσου. Στο επίκεντρο των συναντήσεων του κ. Μητσοτάκη αναμένεται να βρεθούν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, καθώς και οικονομία. Συγκέντρωση και πορεία διαμαρτυρίας για τους δύο στρατιωτικούς που κρατούνται στην Τουρκία πραγματοποίησαν πολίτες στην Ορεστιάδα. Με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να δείξουν τη συμπαράστασή τους τόσο στους δύο Έλληνες όσο και στις οικογένειές τους. Γεμάτη κόσμο η κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Η μεθοριακή ελληνική πόλη ένωσε εκατοντάδες φωνές με κεντρικό σύνθημα την αποφυλάκηση των δύο Ελλήνων αξιωματικών. Ο ανθιπολοχαγός Άγγελος Μητρετώδης και ο λοχίας Δημήτρης Κουκλατζής κρατούνται για πάνω από μία εβδομάδα στην Αδριανόπολη, κατηγορούμενοι για παράνομη είσοδο στο τουρκικό έδαφος. Είναι ένα συλλαλητήριο διαμαρτυρία για τα δύο τα παιδιά που είναι αυτή τη στιγμή κρατούνται στην Αδριανόπολη και περιμένουμε μία απάντηση για να γυρίσουν σύντομα κοντά μας. Κρατώντας ελληνικές σημαίες και το σημαντικότερο με ειρηνικό πνεύμα, οι συγκεντρωμένοι εξέφρασαν με κάθε τρόπο τη συμπαραστασή τους, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης με τους γείτονες.
Ανάλογο μήνυμα συμπαράστασης έστειλαν νωρίτερα οι περίπου 80 ποδηλάτες που ξεκίνησαν από την Ορεστιάδα με προορισμό τη συνοριογραμμή στις Καστανιές. Εδώ στην περιοχή μας θα πρέπει να ξέρετε ότι εμείς καλλιεργούμε το πνεύμα της φιλίας και σε αυτά τα πλαίσια θέλουμε να κινηθούμε και αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι να γυρίσουν όσο πιο γρήγορα γίνονται τα παιδιά μας πίσω. Επρόκειτο για μια από τις πολλές δράσεις συμφιλίωσης και συναδέλφωσης που έχει διοργανώσει ο Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ορεστιάδας Ρίσος. Οι ποδηλάτες πέρασαν από τα χωριά Σάκος και Καβίλη πριν καταλήξουν στις Καστανιές. Ισχυρού συμβολισμού επίσκεψη στο σημείο της σύλληψης των δύο στρατιωτικών πραγματοποίησε ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Αλκιβιάδης Στεφανής, ο οποίος επιθεώρησε την περιοχή ευθύνης της ταξιαρχίας Ρίμινη. Βρισκόμαστε στα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας στις Καστανιές. Μερικές εκατοντάδες μέτρα πίσω μου συνελήφθησαν οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί, οι οποίοι βρίσκονται κρατούμενοι στις φυλακές της Ανδριανούπολης στην Τουρκία. Από τις Καστανιές για το Euronews, Γιάννης Καράγιοργας. Το μεσημέρι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την ένταξη στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα προβλέπει επιδότηση έως και 70%, ενώ οι δικαιούχοι θα επιλέγονται με κριτήρια το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση. Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει μόνο μία αίτηση. Πάμε να δούμε τις δηλώσεις του κ. Σταθάκη, ο οποίος διευκρίνησε πως οι εγκρίσεις θα γίνονται μόνο με οικονομικά κριτήρια. Δύο αλλαγές που κάναμε. Η πρώτη είναι όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, απορροφηθούν τα χρήματα, θα σταματήσει αυτόματα, άρα δεν θα υπάρχουν άλλες εγκρίσεις. Και η δεύτερη είναι ότι βάλαμε κοινωνικά κριτήρια προκειμένου να ευνοηθούν, άρα να προτεραιοποιηθούν οι κοινωνικές ομάδες που έχουν ασθενέστερα εισοδήματα. Την έκδοση 25.000 κύριων συντάξεων που εκκρεμούν έως το τέλος Απριλίου προβλέπει ο σχεδιασμός του Υπουργείου Εργασίας, ενώ η διαδικασία της εμβόλυμης καταβολής συντάξεων θα συνεχιστεί τον Μάιο και τον Ιούνιο. Η πρώτη εμβόλυμη καταβολή συντάξεων αναμένεται αμέσως μετά το Πάσχα και αφορά στις αιτήσεις που είχαν υποβληθεί το 2016, οπότε τέθηκε εν ισχύ ο νόμος Κατρούγκαλου 4387, με τον οποίο άλλαξε ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων. Την εφορία θα πρέπει να επισκεφθούν υποχρεωτικά πριν την υποβολή της δήλωσης οι φορολογούμενοι που έχουν ανίσπρακτα ενίκια, προκειμένου να μην φορολογηθούν για αυτά. Ειδικότερα, για να μην φορολογηθούν για τα ανίσπρακτα ενίκια, θα πρέπει να δηλωθούν σε ξεχωριστό κωδικό και στο έντυπο Ε2, καθώς και στο έντυπο Ε1, να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου και τέλος, ο ιδιοκτήτης του ακινήτου θα πρέπει να καταθέσει στην εφορία πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης φωτοαντίγραφα των διαταγών δικαστικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί. Στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί ελληνικών λογιστικών προτύπων του νόμου 4308/2014, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα καθώς και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων. Ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου μας ενημερώνει. Το τύπο Ε3, η περσινή του μορφή, είχε διαμορφωθεί τα τελευταία 10-15 χρόνια. Okay. Ουσιαστικά, οι πληροφορίες που παρήχε μέχρι πέρσι δεν είχαν σχεδόν καμία χρησιμότητα πέρα από το κομμάτι το φορολογικό και μάλιστα και το κομμάτι το φορολογικό δεν ήταν ακριβώς η απεικόνηση όπως ορίζουν τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα, αλλά και όπως θέλουν να βλέπουν στις επιχειρήσεις, ειδικά που τηρούν απλογραφικά βιβλία και δεν έχουν θέμα ισολογισμού, θέλουν να βλέπουν οι ελεγκτές της εταιρείας, της επιχείρησης, mm-hmm. αλλά και οι υπόλοιποι φορείς που θέλουν το έντυπο Ε3, το οποίο ουσιαστικά απεικονίζει τις οικονομικές πληροφορίες της επιχείρησης, τα έσοδα, τα έξοδα, τις αγορές πρώτων υλών, τις απογραφές και ούτω καθεξής. Απεικονίζονται πάνω σε αυτό οι αναμορφώσεις και πώς διαμορφώνονται τα τελικά φορολογητά κέρδη, οι ζημίες. Επίσης, ορίζεται η διαφορετικότητα της φορολογικής και της λογιστικής απεικόνησης των εσόδων και των εξόδων, γιατί αλλιώς κρατούνται στα ελληνικά λογιστικά πρότυπα και αλλιώς πρέπει να απεικονίζονται βάσει κώδικας φορολογίας εισοδήματος. Και ουσιαστικά είναι το έντυπο όπου πρακτικά καταλήγει η επιχείρηση, είτε είναι νομικό πρόσωπο, είτε είναι ατομική επιχείρηση φυσικού προσώπου, να απεικονίζονται τα τελικά φορολογητά αποτελέσματα, όπου
μεταφέρονται στο έντυπο Ε1 αν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο ή στο έντυπο Ν αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, προκειμένου ο φορολογούμενος να φορολογηθεί ανάλογα με τα φορολογητέα του κέρδη. Καταρχήν να τονίσουμε στους συναδέλφους που μας βλέπουν, στους συναδέλφους φοροτεχνικούς, ότι δεν έχει καμία σχέση με το περσινό. Ουσιαστικά είναι σαν να βλέπουμε ένα τελείως διαφορετικό έντυπο, άρα θα πρέπει να, πριν μπουν στη διαδικασία συμπλήρωσής του τον Απρίλιο, ουσιαστικά που υποβάλλονται και φορολογικές δηλώσεις, θα πρέπει να το ψάξουν, να παρακολουθήσουν τις εγκυκλίους και τις οδηγίες, γιατί η διαφοροποίηση σε σχέση με το περσινό είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πρακτικά το πρώτο κομμάτι που φαίνεται και στην κάρτα μας είναι ότι θα πρέπει να απεικονίζονται οι επαγγελματικοί λογαριασμοί και οι λογαριασμοί του POS και μάλιστα θα πρέπει να απεικονίζονται οπωσδήποτε όταν προκύπτει από τον κάδο της επιχείρησης, της ατομικής επιχείρησης ή του νομικού προσώπου, προκύπτει από τον ΚΑΔ ότι η επιχείρηση αυτή θα πρέπει να έχει τοποθετήσει POS. Στην περίπτωση που θα έπρεπε να έχει τοποθετήσει POS και δεν μπορεί να εμφανιστεί λογαριασμός που καταλήγει το POS της επιχείρησης, άρα κατ' επέκταση ουσιαστικά είναι σαν να μην υπάρχει POS, ουσιαστικά δημιουργείται το πρώτο πρόβλημα για την επιχείρηση αυτή. Σαφέστατα και η δήλωση θα μπορεί να υποβληθεί, όμως από την άλλη θα υπάρχει μια ένδειξη ότι υπάρχει μια επιχείρηση η οποία οφείλει να έχει τοποθετήσει POS βάσει κωδικού δραστηριότητας και από την άλλη δεν το έχει τοποθετήσει, άρα θα ελεγχθεί ή θα είναι ένα στοιχείο για να ελεγχθεί προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει POS και αν δεν έχει POS να έχει να αντιμετωπίσει τα πρόστιμα που ορίζονται από τον νόμο. Επίσης, ηλεκτρονικές πλατφόρμες μέσω των οποίων πραγματοποιεί συναλλαγές στο εξωτερικό. Ουσιαστικά αυτό το κομμάτι είναι για ελεγκτικούς σκοπούς και για να διαπιστωθούν ενδεχόμενες συνεργασίες με επιχειρήσεις του εξωτερικού και να διαπιστωθεί ή να υπάρχει ένα ελέγξιμο στοιχείο αν οι συνεργασίες αυτές είναι υπαρκτές ή όχι και υπάρχει σκοπός εξαγωγής των φορολογητέων κερδών. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τις διεθνείς ειδήσεις της ημέρας. Αυξάνεται το λουτρό αίματος στην Ανατολική Γούτα της Συρίας, καθώς ο Συριακός στρατός του Μπασάρ αλ-Άσαντ συνεχίζει και σήμερα την επιχείρηση που ξεκίνησε πριν 3 εβδομάδες με την στήριξη της Ρωσίας. Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από 21 ημέρες έχουν σκοτωθεί 1.139 άμαχοι, εκ των οποίων 240 παιδιά, και έχουν τραυματιστεί περισσότεροι από 4.400 άνθρωποι. Συγκλονιστικές είναι οι εικόνες από την πτώση τουριστικού ελικοπτέρου στο ποτάμι στη Νέα Υόρκη. Αποτέλεσμα της συντριβής του ήταν να χάσουν τη ζωή τους 5 άνθρωποι που επέβαιναν σε αυτό, ενώ ο μοναδικός επιζών είναι ο πιλότος που κατάφερε να βγει. Το ελικόπτερο είχε νοικιαστεί για τις ανάγκες μιας φωτογράφησης, ενώ ανήκε σε τουριστική εταιρεία, η οποία οργανώνει πτήσεις για τουρίστες που θέλουν να δουν από ψηλά τη Νέα Υόρκη. Συγγνώμη ζήτησε ο τραγουδιστής των U2 Bono μετά από καταγγελίες για περιστατικά bullying και σεξουαλικής παρενόχλησης σε βάρος εργαζομένων του φιλανθρωπικού ιδρύματος One, του οποίου ο ίδιος είναι συνιδρυτής. Ο Μπόνο παραδέχθηκε ότι η οργάνωση που ίδρυσε το 2004 κατά της ακραίας φτώχειας απέτυχε να προστατεύσει κάποιους από τους εργαζομένους της στο Johannesburg. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο ίδιος επιθυμεί να συναντηθεί με τα θύματα και να τους ζητήσει συγγνώμη αυτοπροσώπως. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες.
Συν 1,23% η Ματίνα Χαρκοφτάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Σοφία. Ανάσα λοιπόν η σημερινή συνεδρίαση για το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο αυτή τη στιγμή, από ό,τι βλέπουμε, ενισχύεται σημαντικά άνω του 1% και ο γενικός δείχτης λοιπόν πάνω από τις 800 μονάδες. Τώρα, να πούμε λοιπόν, Σοφία, ότι θετικά τα πρόσημα είναι για τις περισσότερες μετοχές αυτή τη στιγμή, συγκεκριμένα 83 καταγράφουν άνοδο, 31 παρουσιάζουν πτώση, ενώ 15 παραμένουν αμετάβλητες. Ωστόσο, μεγάλο ενδιαφέρον έχει και ο τραπεζικός κλάδος, που αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται στο πράσινο. Η Εθνική Τράπεζα ενισχύεται 1,82% κέρδη. Καταγράφει και η μετοχή της Eurobank 3,72%, σημαντικά τα κέρδη 1,14% και για την Alpha Bank, και η Τράπεζα Πειραιός στο ίδιο θετικό έδαφος ενισχύεται 1,46%. Στους υπόλοιπους σημαντικούς τίτλους του ελληνικού χρηματιστηρίου να πούμε ότι η Attica Bank, η Tralot ενισχύονται, αντίθετα ο PAP και ο TE υποχωρούν. Βέβαια, να δούμε και με μια ματιά πώς διαπραγματεύεται οι δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι είναι θετικά τα πρόσημα, με εξαίρεση τον βρετανικό FTSE 100 στο Λονδίνο, ο οποίος υποχωρεί 0,13%. Τώρα, όσον αφορά στην ισοτιμία, αυτή βλέπουμε να διαμορφώνεται στο 1,23 έναντι του αμερικανικού δολαρίου το ευρώ. Και φυσικά να πούμε ότι σε λίγη ώρα ξεκινά τη διαπραγμάτευση και το αμερικανικό χρηματιστήριο. Αυτή τη στιγμή η προσυνεδρίαση βρίσκεται σε θετικό έδαφος. Σοφία. Ματίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και δεν ξεχνάμε τον διαγωνισμό μας. Όλοι εσείς έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα ανδρικό ρολόι Heroes Weight. Διαθέτει ξυπνητήρι, ενώ είναι αδιάβροχο σε τρεις ατμόσφαιρες. Το τζάμι του είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό κρύσταλλο για να μην χαράζετε εύκολα. Το ρολόι αυτό συμπληρώνει ένα δερμάτινο λουράκι σε μαύρο χρώμα και κούμπομο με χαραγμένο πάνω το όνομα της μάρκας Weight. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4135, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, ή μπορείτε να στείλετε και γραπτό μήνυμα στο 54777, γράφοντας Α, Ρο, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα, όπου θα γίνει και η κλήρωση στην εκπομπή SBC Live. Σήμερα κοντά μας είναι η Μαρία Ρέιντς, Ιουνίφορο τεχνικός μας. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Μαρία μου. Καλησπέρα, Σοφία. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Πολλά έχουμε σήμερα να συζητήσουμε. Αρκετά θέματα. Θα δούμε τι γίνεται και με τα δικαιολογητικά, καθώς και τα έντυπα, για κάποιον που εργάζεται στο εξωτερικό, τι χρειάζεται. Έχουμε και αλλαγή στο μέχρι πότε πρέπει να υποβάλουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Θα πούμε για τα ανίσπρακτα ενοίκια, διότι πρέπει από τώρα, για τις σε λίγους μήνες, σιγά-σιγά. Μπαίνουμε στη διαδικασία των φορολογικών δηλώσεων ακριβώς και πρέπει να γίνουν κάποιες προετοιμασίες από τον κόσμο. Όχι τελευταία στιγμή. Όχι, βέβαια δεν ξέρουμε φέτος ποια θα είναι αυτή η τελευταία στιγμή. Γιατί πάντως μετά το Πάσχα περίπου. Μετά το Πάσχα, και θα πω ότι βλέπουμε. Το λέμε διστακτικά μετά το Πάσχα. Ναι, και θα πάει πολύ μακριά η βαλίτσα δυστυχώς με τις φορολογικές δηλώσεις. Δηλαδή, βλέπω να έχετε πάρει εσείς άδεια και εμείς να μένουμε πίσω να υποβάλουμε δηλώσεις φέτος. Το έχουν συνηθίσει οι λογιστές, το κάνουν. Οι λογιστές το έχουν συνηθίσει, αλλά κάποια στιγμή πρέπει και το Υπουργείο να συντονιστεί, Σοφία μου, λίγο με τα δεδομένα μας και να καταλάβει. Τώρα θα πω επί ευκαιρία και τον πόνο των συναδέλφων, ότι πρέπει να δρομολογούμε και τις διακοπές μας και λίγο κάποιο πρόγραμμα πιο συγκεκριμένο. Ακόμη δεν έχει ανοίξει κανένα έντυπο. Την Παρασκευή, όπως πολύ καλά αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο στο δελτίο σας, μας δώσανε στο ε3 τώρα. Άρα είναι πολλά πράγματα ακόμη στον αέρα, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι ναι, τουλάχιστον ξεκινάμε τις φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε όμως και νέο έντυπο λοιπόν, ε3, θα το δούμε στη συνέχεια, όπως επίσης θα δούμε και για την έκπτωση φόρου που έχετε με το χτίσιμο του αφορολόγητου, και βεβαίως ανάλογα με ένα τέκνο, με δύο προστατευόμενα, θα τα δούμε όλα πολύ αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως να δούμε, γιατί στέλνουν πολλοί τηλεθεατές ερωτήσεις με τα δικαιολογητικά και τα έντυπα που χρειάζεται.
πέρα από τη ΔΟΗ κατοίκων εξωτερικού, 183 μέρες εργαζόμαστε στο εξωτερικό, πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε φορολογική κατοικία. Έτσι, Σοφία μου. Όταν είμαστε φορολογικοί κάτοικοι εκτός Ελλάδας πάνω από 183 μέρες, η νομοθεσία μας δίνει τη δυνατότητα να θεωρούμαστε κάτοικοι του άλλου κράτους και να μην φορολογηθούμε στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αλλάζουν και να έρχονται να τακτοποιούν την εκκρεμότητα αυτή οι φορολογούμενοι στην Ελλάδα, γιατί σε τυχόν διασταύρωση μεταξύ των χωρών θα αναγκαστούν να αποκαλύψουν τότε το εισόδημά τους στην Ελλάδα και να φορολογηθούν με τα δεδομένα της Ελλάδας. Φυσικά αυτό θα είναι αδιανόητο έως και άδικο, θα λέγαμε, έτσι. Όμως, ήδη στις 13 έλεγε ο νόμος ότι έπρεπε να γίνουν οι αιτήσεις την επιθυμία για να πάει εμπρόθεσμα ο φορολογούμενος να δηλωθεί ως κάτοικος εξωτερικού. Μάλιστα. Και μέχρι το Σεπτέμβριο να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά. Άτυπα οι εφορίες, να ξέρει ο κόσμος, δέχεται μέχρι τέλος του μήνα, μας είπαν, τις αιτήσεις, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο πρόστιμο, γιατί όπως θα δούμε και μαζί, υπάρχει μια υπεύθυνη δήλωση ακριβώς. Υπάρχει και μια υπεύθυνη δήλωση που την έχουμε γράψει μαζί με τη Μαρία Τιρέντσιου για να σας. Τι ακριβώς πρέπει να γράψετε. Πάμε, σας παρακαλώ πολύ, να ξεκινήσουμε για να δούμε δικαιολογητικά και έντυπα. Και ξεκινάμε να τα αναφέρουμε. Έντυπο μη 0, έντυπο μη 1 και μη 7. Στο μη 0 ουσιαστικά είναι η αίτηση που ετούμαστε να γίνουμε κάτοικοι, φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού. Μπορούμε να πάμε εμπρόθεσμα είτε εκπρόθεσμα, έτσι το έχουμε συζητήσει και πολλές φορές. Μη 1, μη 7 λοιπόν. Μη 1, μη 7. Υπάρχει υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι αποδέχεται να είναι φορολογικός εκπρόσωπος. Αυτό δεν είναι κάτι μόνιμος σημαντικό κάτοικος, για να μην τρομάζει κάποιος. Όχι, ακριβώς. Ο φορολογικός εκπρόσωπος ουσιαστικά είναι για να μπορεί να λαμβάνει την αλληλογραφία του φορολογικού κάτοικου και πρέπει υποχρεωτικά, να το τονίσουμε, Σοφία μου, να είναι κάτοικος Ελλάδας ο φορολογικός εκπρόσωπος. Άρα λοιπόν ουσιαστικά είναι ένα πρόσωπο το οποίο μένει στην Ελλάδα και μπορεί να μας βοηθάει σε ό,τι χρειάζεται. Ότι... Συνήθως είναι να είναι κάποιος δικηγόρος, κάποιος νομικός σύμβουλος να ορίζεται, είτε κάποιο δικό μας πρόσωπο, κάποιο πρόσωπο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον του φορολογουμένου. Εδώ θα μείνουμε λίγο. Mm-hmm. Χρειάζεται λοιπόν και μία υπεύθυνη δήλωση του 1599 του φορολογουμένου που θα λέει «Ορίζω φορολογικό εκπρόσωπο του φορολογούμενου με το αφημί του και με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας ή τη διαβατήριό του, με διεύθυνση κατοικίας, ποιος θα είναι στην Ελλάδα». Έτσι, αυτό αυτός που λοιπόν θα τον εκπροσωπήσει, άρα ουσιαστικά βάζει τη δική του διεύθυνση. Έτσι. Και τον εξουσιοδοτώ να με μεταγράψει στη ΔΟΗ, έχει γίνει δικό μου λάθος τυπογραφικό, στη ΔΟΗ κατοικών εξωτερικού. Πρέπει να είναι θεωρημένο από δημόσια αρχή. Γι' αυτό και όλες οι εφορίες έχουν αυτή την ανοχή, γιατί η υπεύθυνη δήλωση αυτή πρέπει να είναι θεωρημένη αν είναι στο εξωτερικό από το προξενείο. Mm-hmm. Δεν δίνεται εδώ πέρα να. Εκτός αν έχει έρθει ο φορολογούμενος στην Ελλάδα και μπορεί να επισκεφτεί άμεσα κάποια αστυνομία, την αστυνομία ή κάποιο ΚΕΠ για να μπορέσουμε να την υποβάλουμε. Άρα λοιπόν με μία απλή υπεύθυνη δήλωση είναι ένα κάτοικος εδώ. Χρειάζεται, αυτά είναι τα δικαιολογικά και τα έντυπα. Της αίτησης, Σοφία μου, έτσι. Μετά απαιτούνται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που δύναται να το φέρει όλα τα υπόλοιπα μέχρι και το Σεπτέμβριο που έχουμε δικαίωμα. Η εφορία δεν είναι δεσμευτική, σου λέει φέρτα μου Σεπτέμβριο, γιατί μπορεί κάποιος φορολογούμενος να έρθει αρχές Νοεμβρίου. Όμως η διοίκηση θέλει 2 μήνες τουλάχιστον για να επεξεργαστεί τα στοιχεία και να απορρίψει ή να εγκρίνει την αίτηση. Επομένως θεωρούν ως deadline, χωρίς πρόστιμο, το Σεπτέμβριο που έπεται, το επόμενο φορολογικό έτος που ετούμαστε. Και επίσης να τονίσουμε, μπορώ να κάνω μία αίτηση και τα δικαιολογικά να τα μαζέψω. Ναι, με την ησυχία του. Δεν χρειάζεται να αγχώνονται. Λοιπόν, και αίτηση και δικαιολογικά πρέπει να τα έχω μαζί. Όχι, μπορώ να κάνω. Για να μπορέσει μέχρι 31 Δεκάτου του 18, αν προκειμένου να υποβάλει τη φορολογική του δήλωση πλέον ως κάτοικος εξωτερικού και να μην έχει, όπως είπαμε, την υποχρέωση για παγκόσμιο εισόδημα στην Ελλάδα. Φυσικά, όποιο εισόδημα έχει στην Ελλάδα, ενίκεια ή οποιοδήποτε άλλο, δηλώνεται κανονικά στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα, αν υπάρχει αποφυγή διπλής φορολόγησης, θα μπορεί να την πάει στο εξωτερικό και να αποφύγει την διπλή φορολόγηση των 2 χρόνων, αν προβλέπεται. Να, στο σημείο αυτό, να καλησπερίσω τον Δημήτρη Τολυρίτση, είναι ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, επίσης. Πραγματικά, όταν ο δικηγόρος, έχουμε δικηγόρο και πρέπει να δούμε για το κομμάτι των πληστηριασμών, για την ρύθμιση των δανείων. Εντάξει, φορολογικά ξέρουμε, μία ρύθμιση έχουμε, μόνο στις 12 δόσεις μπορούμε να ρυθμίσουμε, δεν έχουμε και πολλά περιθώρια. Στο κομμάτι όμως των δανείων, εκεί υπάρχουν λύσεις.
Αρκετές θα έλεγα. Γιατί έχεις καταναλωτικό δάνειο, έχεις ένα στεγαστικό δάνειο, έχεις τα κριτήρια για να επαχθείς στο νόμο Κατσέλη. Δεν έχεις τα κριτήρια. Μπορείς να βρεις μια εξοδικαστική λύση με την τράπεζα. Είναι πιο περίπλοκο και πολύπλοκο το σύστημα. Βεβαίως υπάρχουν λύσεις. Εξαρτάται βεβαίως από την ιδιότητά μας, από το χρέος μας, από την ακίνητη περιουσία μας. Είναι συνδυασμός αρκετών και πολλών δεδομένων. Αυτό που σήμερα υπάρχει είναι βεβαίως ο νόμος Κατσέλη για τους οφειλέτες οι οποίοι δεν ασκούν εμπορική δραστηριότητα, δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα και οι οποίοι μπορούν να εντάξουν σε αυτή τη διαδικασία και τα χρέη προς τις τράπεζες, λοιπούς ιδιώτες, ασφαλιστικά ταμεία και εφορία. Υπάρχει ο εξοδικαστικός μηχανισμός που αφορά τις επιχειρήσεις. Εκεί βέβαια πρέπει να πούμε ότι δεν εξελίσσεται μέχρι στιγμής καλά, δεν βλέπουμε αποτελέσματα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό και υπάρχουν και οι 120 δόσεις που αφορούν αμιγώς τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους εμπόρους που δεν μπορούν όμως να υπαχθούν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Υπάρχουν μια σειρά πραγμάτων, το έχουμε πει πολλές φορές και από αυτήν εδώ την εκπομπή, ότι σε κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις υπάρχουν δομικά προβλήματα. Δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτές τις διαδικασίες γιατί λείπει το στοιχείο της υποχρεωτικότητας από την πλευρά του δανειστή, δηλαδή ο εξοδικαστικός. Είναι μια διαδικασία όμορφα φτιαγμένη σε ένα χαρτί το οποίο έχει γίνει νόμος του κράτους, αλλά όταν πάμε να δούμε την εφαρμογή του, εάν δεν προκύπτει υποχρεωτική εφαρμογή και συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία για τους πιστωτές, δεν υπάρχει τρόπος να εξαναγκαστούν. Βλέπουμε πώς έχει λειτουργήσει ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος επειδή είναι υποχρεωτική η διαδικασία και επειδή περνά μέσα από την δικαστική κρίση, έχουμε σημαντικά αποτελέσματα όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε σημαντικές ρυθμίσεις οφειλών και επειδή ακριβώς περνάμε μέσα από τη δικαστική κρίση, έχει τη δυνατότητα το δικαστήριο να κρίνει εάν κάποιος πρέπει να τύχει των ευνοϊκών ρυθμίσεων ή όχι. Και εκεί πέρα βεβαίως και μια σειρά στρατηγικών κακοπληρωτών, μια έννοια που την ακούμε όλη και αυτή την περίοδο, και από την άλλη, ναι. Κρίνεται από τα δικαστήρια και μένουν στην άκρη και εν πάση περιπτώσει οι προϋποθέσεις, όπως και από το Σύνταγμα μας ορίζεται, είναι τα δικαστήρια, η δικαιοσύνη αυτή η οποία θα κρίνει κάθε φορά αν κάποιος υπάγεται ή όχι και όχι ο δανειστής μας. Ο δανειστής μας δηλαδή τι θα πει όταν ως δικαιοδοτικό όργανο είναι ο δανειστής να αποφασίσει αν πληρώ τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε μία αρρύθμιση, το πιο πιθανό είναι να με απορρίψει. Και πώς θα μπορέσω εγώ να βρω το δίκαιο μου με ποια είναι, δηλαδή δεν έχω ένσταση σε αυτή την κρίση. Πού μπορώ να προσφύγω? Στον εξοδικαστικό δεν μπορείς να προσφύγεις πουθενά. Τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει ο δανειστής, γι' αυτό και, βλέπετε ότι δεν περπατάει αυτή η διαδικασία. Ενόψει βέβαια τη τέταρτη. Μεγάλη γραφειοκρατία, να μαζέψεις μεγάλη συλλογή. Αυτό πέστε είναι το λιγότερο. Αυτό το λιγότερο. Θα πιεστούμε, θα τα συγκεντρώσουμε θα τα έγγραφα, θα κάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για να υπάρχει και διαφάνεια σε όλο αυτό. Το θέμα είναι αφού γίνουν όλα αυτά τα διαδικαστικά, ποιος εν τέλει θα αποφασίσει για την πλήρωση των προϋποθέσεων και ποιος είναι αυτός ο οποίος θα βάλει την υπογραφή και θα πει ότι πρέπει να ρυθμιστεί με τον Α, Β, Γ ή Δ τρόπο. Ο νόμος Κατσέλη, επανέρχομαι σε αυτό γιατί θα μας απασχολήσει τους επόμενους μήνες ιδιαίτερα. Σε ισχύ μέχρι τέλος του 2018. Όπως τον γνωρίζουμε τον νόμο για τη διάταξη που αφορά την προστασία της κυρίας κατοικίας, ισχύει μέχρι 31/12 του 2018. Το επόμενο διάστημα όμως θα μας απασχολήσει ο νόμος Κατσέλη γιατί στο πλαίσιο της τέταρτης αξιολόγησης θα επιχειρηθεί μια εκ νέου αλλαγή του, θα σκληρύνει να το πω έτσι το πλαίσιο για τους δανειολήπτες και θα θεσπιστούν και κάποιοι κανόνες άγνωστοι μέχρι σήμερα. Δηλαδή ακόμη και αυτός ο οποίος έχει υπαχθεί μετά από δικαστική κρίση στον νόμο με θετική δικαστική απόφαση που διασώζει το σπίτι του και πληρώνει μια δόση, θα υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει τη ρύθμιση και να βρεθεί εκτός νόμου και μάλιστα οι διαρροές λένε με μια αυτόματη διαδικασία σε περίπτωση που δεν θα πληρώνει τις δόσεις του για πέραν των 3 μηνών ή στην περίπτωση κατά την οποία εάν ανοιχθούν οι λογαριασμοί στην ρύθμιση η οποία πρόκειται να εξελιχθεί βρεθούν ποσά σε καταθέσεις χωρίς βέβαια να γνωρίζουμε αν είναι πολλά ή λίγα ή εν πάση περιπτώσει. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση όμως σε αυτό, για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο νόμος Κατσέλη και πώς έχει λειτουργήσει όλα αυτά τα χρόνια.
Το αν υπάγεσαι ή όχι, όπως είπαμε, κρίνεται από το δικαστήριο. Για να φτάσεις να πάρεις μια θετική δικαστική απόφαση, θα πρέπει να υποβάλεις μια αίτηση μέσα στην οποία, ένα δικόγραφο δηλαδή, μια αγωγή να το πούμε έτσι, στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνεις αναλυτικά όλα τα οικονομικά σου στοιχεία, τα περιουσιακά σου στοιχεία, τα δικά σου και τη σύζυγου σου και δεν έχεις το δικαίωμα να αποκρύψεις τίποτα. Με αυτήν την αίτηση συνοδεύεται, δημιουργείται ένας φάκελος στον οποίο συνοδεύεις με πληθώρα εγγράφων που αποτυπώνει πλήρως την οικονομική σου κατάσταση, όχι σήμερα στο παρόν που κάνεις την αίτηση, αλλά και στο παρελθόν. Άρα κατά, είναι προφίλ, λοιπόν. Κατά το χρόνο που ανέλαβες τα δάνεια. Το δικαστήριο λοιπόν κρίνει με βάση όλα αυτά εάν περιήλθε σε αδυναμία να αποπληρώσεις τα χρέη σου με δόλο ή χωρίς δόλο. Και αν βρίσκεσαι σε αδυναμία. Mm-hmm. Εφόσον λοιπόν πληρείς τις προϋποθέσεις, κάνει δεκτή την αίτησή σου. Και σου βγάζει μια δόση. Εάν δεν πληρώνεις τη δόση, μπορείς να χάσεις τον νόμο Χατσέλη. Δεν είναι ότι μπήκα στον νόμο Χατσέλη, πρέπει να πληρώσεις και τις δόσεις. Πώς? Με νεότερη δικαστική απόφαση. Δηλαδή, η δικαστική απόφαση ακυρώνεται μόνο με νεότερη δικαστική απόφαση. Εδώ θα πάμε στο εξής οξύμορο. Ο δικαστής να κρίνει την υπαγωγή σου, αυτό αντιλαμβανόμαστε, και ο δανειστής σου, ο οποίος έχει συμφέρον να είσαι εκτός νόμου, να κρίνει την έξοδο σου από τον νόμο. Ενώ και σήμερα υπάρχει ο τρόπος, υπάρχουν οι μηχανισμοί, σε περίπτωση που από υπαιτιότητά σου δεν πληρώνεις τις δόσεις που σου έχει επιδικάσει το δικαστήριο, να εξέλθεις στις διαδικασίες του νόμου με νεότερη δικαστική απόφαση, αυτό πάει να αλλάξει. Ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουμε πληρωμή δόσεων μετά από την έκδοση της απόφασης των υπερχρεωμένων, όχι με υπαιτιότητα του οφειλέτη, αλλά γιατί η τράπεζα θέλει χρόνο για να εναρμονίσει το σύστημά της με το να του εκδώσει ένα νέο λογαριασμό, με το να ενοποιήσει τους πολλαπλούς λογαριασμούς που μπορούσε να έχει, δηλαδή μπορεί να έχει σε μια τράπεζα πέραν του ενός δανείου. Να έχει ένα δάνειο, δύο πιστωτικές κάρτες και του βγάζει το δικαστήριο μία δόση συνολικά για την τράπεζα. Η τράπεζα λοιπόν πρέπει να ακυρώσει τους παλιούς λογαριασμούς, να φτιάξει έναν καινούριο λογαριασμό. Αυτά όλα παίρνουν χρόνο. Μπορεί να παρέλθει και τρίμηνο και τετράμηνο και πεντάμηνο. Στην περίπτωση τώρα της αλλαγής που πάμε να κάνουμε στον νόμο Κατσέλη, η λέξη υπαιτιότητα του οφειλέτη πού είναι στη μη πληρωμή? Και σε αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ο δανειολήπτης τι πληρώνει στην παρούσα φάση? Ό,τι του επιδικάσει η απόφαση. Μάλιστα. Του έχει επιδικάσει η απόφαση. Τώρα μιλάμε για τις οριστικές δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες με βάση το εισόδημά σου, βγαίνει, σου αφαιρεί το κόστος διαβίωσης, ό,τι κρίνει το δικαστήριο κόστος διαβίωσης, και τη διαφορά πρέπει να την πληρώνεις ως δόση. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι θα κινδυνεύσουν πάρα πολύ να μείνουν εκτός νόμου, αφού έχουν υπαχθεί στον νόμο, χωρίς υπαιτιότητά τους. Γιατί δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τις δόσεις, γιατί σας λέω, το σύστημα της τράπεζας έχει θέμα, καθυστερούν πάρα πολύ να εναρμοστούν. Κατά κανόνα ενημερώνονται από τις δικαστικές αποφάσεις από εμάς, τους δικηγόρους των οφειλετών. Και ενώ παρίστανται στα δικαστήρια οι τράπεζες, δεν έχουν ενημέρωση. Μέχρι να επικοινωνήσουν με το νομικό τμήμα, να ανταλλάξουν την αλληλογραφία, και να φτάσουμε εν τέλει να πούμε ότι πλέον ξεκινάμε την πληρωμή των δόσεων των υπερχρεωμένων όπως την έβγαλε ο δικαστής, περνά καιρός. Εάν αυτό δεν το αντιμετωπίσουμε, θα κινδυνεύσουμε να χάσουν τον νόμο, την υπαγωγή του στον νόμο, άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν υπαιτιότητα γι' αυτό. Και βεβαίως θα βγουν εκτός. Και θα βγουν εκτός, και αυτό το οποίο ακούγεται είναι ότι θα βγαίνουν εκτός χωρίς διαδικασίες δικαστικές και με άμεση ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους. Δύο πολύ βασικές ερωτήσεις, επειδή αναφερόμαστε στο νόμο Κατσέλη. Κάποιος λοιπόν έχει οριστεί να πληρώνει έχει βγει μια απόφαση λοιπόν βάσει του δικαστηρίου να πληρώνει 100 ευρώ το μήνα. Αλλάξαν όμως τα δεδομένα μου και δεν μπορώ να ανταπεξέλθω στα 100 ευρώ. Μπορώ να κάνω κάτι, μπορώ να πετύχω μια ευνοϊκότερη ρύθμιση έτσι ώστε να πληρώνω λιγότερα? Έχει προνοήσει και γι' αυτό ο νόμος. Έχει τη δυνατότητα ο οφειλέτης να προσφύγει εκ νέου στο δικαστήριο που εξέδωσε την πρωτόδικη απόφαση και να ζητήσει τη μεταρρύθμιση της αρχικής απόφασης για τους λόγους στους οποίους επικαλείστηκε. Δεν είναι μόνο η μείωση του εισοδήματος,
που μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία εξυπηρέτησης της δόσης. Mm-hmm. Μπορεί να είναι και άλλοι λόγοι. Μπορεί να είναι η αύξηση των εξόδων, δηλαδή το εισόδημα να μένει αμετάβλητο, αλλά να έχουν αυξηθεί τα έξοδά μας, οι δαπάνες μας, από την ημέρα εκδίκασης της υποθέσεως. Για παράδειγμα, προέκυψε ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας μετά την έκδοση της απόφασης, το οποίο με υποχρεώνει μηνιαίως να δαπανώ ένα χ ποσό για την ιατροφαρμακευτική δαπάνη και άρα περιορίζει το διαθέσιμο εισόδημά μου. Μπορώ να ζητήσω τη μεταρρύθμιση της απόφασης και σε κάθε περίπτωση αυτή βέβαια θα την κρίνει, το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή όχι, θα το κρίνει ο δικαστής. Κύριε Μιχάλη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να πω τον δικηγόρο. Εγώ έχω ένα δάνειο, καταναλωτικό, κάρτα. Δεν έχει ούτε υποθήκη, ούτε τίποτα. Το έχω καθυστερήσει από το 2014 λόγω θεμάτων υγείας. Πριν από 2-3 μήνες με πήραν τηλέφωνο από την τράπεζα ότι αν καταθέσω 30 ευρώ το ποσό θα μειωθεί και δεν συμμαζεύεται. Τα κατέθεσα. Δεν έγινε τίποτα. Πριν ένα μήνα έγινε πάλι το ίδιο πράγμα. Ότι μειώθηκε το δάνειό μου, η οφειλή μου, αν καταθέσω 40 ευρώ πάμε στα 1560 ακριβώς. Πήγα, τα κατέθεσα. Μου είχαν πει ότι την επόμενη μέρα θα με πάρουν τηλέφωνο. Επακολούθησε σιωπή και με πήραν πριν 2-3 μέρες ότι το ποσό αυξήθηκε, έγινε 3.500 ευρώ σε 5 δόσεις. Λέω, μα μου είχατε πει έτσι. Αυτό μου λένε το ανεκάλεσε η τράπεζα, διότι δεν τη συνέφερε. Εγώ τι κάνω τώρα? Μάλιστα, για να απαντήσω ο κύριος Λυρίτσης, τι μπορείτε να κάνετε? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τηλεφωνικά προχωρήσατε σε μία συμφωνία, έστω και προφορική. Το τηλέφωνο το οποίο δεχτήκατε ήταν από εταιρεία ή από την ίδια την τράπεζα? Μην πείτε πια, αν είναι από εταιρεία, από δικηγορικό γραφείο, από την τράπεζα, αυτό θέλω. Εταιρεία. Εταιρεία, λοιπόν, ενημέρωσης οφειλετών και σας έγινε και μία πρόταση τέτοιου είδους προφορική. Έχετε τη δυνατότητα εκ του νόμου, επειδή αυτές οι συνομιλίες απομαγνητοφωνούνται και μπορεί... Πώς? Απομαγνητοφωνούνται και μπορεί να αποτυπώνουν και τέτοιου είδους συμφωνίες. Έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε από την εταιρεία, εγγράφως θα το ζητήσετε, το απομαγνητοφωνημένο κείμενο της συνομιλίας που είχατε με τους εκπροσώπους της εταιρείας και με βάση αυτό να ζητήσετε να τηρηθεί η συμφωνία, στην οποία έτσι κι αλλιώς έχετε προβεί, γιατί την αποδεχτήκατε και καταθέσατε ένα ποσό, έτσι? Ναι. Αυτό να κάνετε, να ζητήσετε πρώτα την απομαγνητοφωνημένη αυτή συμφωνία. Αν έχετε την καλοσύνη, να υποβάλω και μια άλλη ερώτηση. Εγώ είμαι συνταξιούχος. Έχω ένα αυτοκίνητο 12 ετών και μια κατοικία εκτός σχεδίου. Έχουν δικαίωμα να κατάσχουν τη σύνταξη εκτός από αυτά? Αυτά θα κατάσχουν. Τη σύνταξη είναι να εξηγήσουμε. Η σύνταξή σας σε ό,τι αφορά τα χρέη αυτού του είδους είναι ακατάσχετη στο σύνολό της. Δηλαδή τα χρέη προς την τράπεζα, για τα χρέη προς την τράπεζα, ανεξάρτητα ποιο είναι το ποσό της σύνταξής σας, είναι ακατάσχετο. Ακόμη και αν δεν έχετε κάνει δήλωση περί ακατάσχετου. Γιατί είναι η βάση, η πηγή της κατάθεσης είναι το εισόδημα, είναι η σύνταξη. Για τα χρέη προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία το όριο όμως είναι διαφορετικό, είναι μέχρι τα 1.000. Μόνο εκεί. Είναι ακατάσχετο. Καλό είναι να το δηλώσετε το λογαριασμό σας ακατάσχετο, αλλά δεν μπορούν να εισπράξουν από εκεί. Όχι. Σας ευχαριστώ. Και βεβαίως, προσοχή στο εξής. Τη σύνταξή σας θα την εισπράτετε, θα την εκταμιεύετε μέχρι το πέρας του μηνός για τον οποίο καταβάλλετε. Γιατί αν γυρίσει ο μήνας και έχετε αφήσει μέσα χρήματα, ποσό, θα μπορεί να πλέον θεωρείται κατάθεση και μπορεί να κατασχεθεί. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Το έχουμε πει πολλές φορές. Κρατάω δύο πολύ βασικά σημεία από τον τηλεθεατή μας. Πρώτα απ' όλα, και το έχουμε πει, Μαρία Ρέντσου, να κάνουμε κατάσχετο λογαριασμό. Σίγουρα. Να δηλώνουμε τον ακατάσχετο δεν είναι τίποτα. Είναι μια πολύ εύκολη διαδικασία. Και καλό είναι, έχετε δεν έχετε οφειλές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί
Δυστυχώς να συμβεί και τα δηλώνουμε με 1.250 ευρώ λοιπόν σε ένας μόνο ακατάσχετος λογαριασμό. Μπορεί να έχουμε 3-4, μόνο ένας μπορεί να είναι ακατάσχετος. Συνήθως αυτός που μπαίνει η μισθοδοσία, η σύνταξή μας. Υποχρεωτικά αυτός. Είναι αυτός. Δεν μπορεί να είναι άλλος. Εφόσον έχει. Εφόσον. Αν είμαστε συνδικαιούχοι όμως και πάλι πρέπει. Ας δηλώσουμε ακατάσχετο. Άρα είναι πολύ βασικό, θα μας τα πει σε πολύ λίγο και η κυρία Ρέντσου, πώς πολύ εύκολα μπορούμε να μπούμε μέσα στο TaxisNet. Αλλά αυτό που θέλω να πούμε, Δημήτρη, είναι το εξής. Δεν πρέπει να κάνουμε προφορικά οποιαδήποτε με την τράπεζα, με την εταιρεία που μας καλεί, οποιαδήποτε συμφωνία. Συμφωνώ μαζί σας. Τα γραπτά μένουνε. Σκρίπτα μάνετε. Ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να πηγαίνουμε στην τράπεζα και να κάνουμε γραπτά αιτήματα. Πρόταση στην αντιπρόταση και βεβαίως έτσι θα συνεχίζουμε. Κυρίως, όχι προφορικά. Κυρίως όταν τηλεφωνικά, γιατί συμβαίνει συχνά αυτό, όταν τηλεφωνικά μας γίνεται μια πρόταση ρύθμισης, να ζητούμε αυτή να γίνει και εγγράφος για να προσχωρήσουμε και οι δύο πλευρές και να υπάρχουν τα συμφωνημένα και γραπτός. Βλέπετε τι παθαίνουμε στις περιπτώσεις που μένουμε στο προφορικό και μάλιστα εδώ έχουμε να κάνουμε με ανώνυμες εταιρείες. Δεν είναι, το λέω αυτό υπό την εξής έννοια, δεν μπορεί να δεσμευτεί, είναι χιλιάδες, εκατοντάδες να το πω έτσι, οι άνθρωποι οι οποίοι τηλεφωνούν και προτείνουν ρυθμίσεις επ' ονόματι των πιστωτικών ιδρυμάτων. Δεν μπορούμε να μένουμε στα λόγια, θα πρέπει υποχρεωτικά να υπογράφουμε αυτά τα οποία συμφωνούμε. Τι να πω. Άρα λοιπόν καλό είναι πηγαίνουμε στην τράπεζα και κάνουμε ένα γραπτό αίτημα και τίποτα προφορικό εμείς σε αυτή τη συμβουλή σας δίνουμε. Να πούμε λοιπόν πώς μπορούμε να κάνουμε τον ακατάσχετο λογαριασμό. Μπαίνοντας μέσα στις υπηρεσίες του Taxis με τους κωδικούς που έχουν οι φορολογούμενοι, χρησιμοποιώντας το IBAN του λογαριασμού που θέλει να γίνει ακατάσχετο, μπαίνουν στο πεδίο Σοφία μου, τσεκάρουν, όπως είπατε προηγουμένως, αν είναι μισθοδοσίες ή σύνταξης, είτε είναι λογαριασμός για λοιπές περιπτώσεις, αυτό συνήθως το κάνουν οι άνεργοι και οι επαγγελματίες. Το όριο είναι 1.250 ευρώ κάθε μήνα και όντως θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ τις καταθέσεις. Δηλαδή δεν είναι κάθε φορά 1.250, σήμερα μου τα καταθέσανε, τα τράβηξα, άρα αύριο μπορώ να ξαναέχω το ακατάσχετο του ορίου αυτού. Αν μέσα σε μία μέρα μου κάνουν 1.250 ευρώ κατάθεση, αυτόματα για το μήνα έκλεισα το ποσό του ορίου. Οποιαδήποτε κατάθεση από εκεί και πέρα, εκεί την πατάνε όλοι και βρίσκονται προεκπλήξεων, κατάσχεται εξ ολοκλήρου. Αν και εφόσον φυσικά πάντα δεν υπάρχει συνδικαιούχος. Αν υπάρχει, πρέπει να πηγαίνει ανάλογα με τους συνδικαιούχους που έχει στο τραπεζικό λογαριασμό και το ποσοστό. Που εκεί υπάρχουν δυστυχώς φαινόμενα από τις τράπεζες που δεν μπορούν να τα προσδιορίσουν, κατάσχουν τους λογαριασμούς από όλα και συνήθως αυτό γίνεται για οφειλές στο δημόσιο, με αποτέλεσμα τα φορολογούμενος δυστυχώς ταλαιπωρείται και πρέπει να αποδείξει ότι όντως ο λογαριασμός ήταν 50-50 γιατί ήταν δύο οι συνδικαιούχοι, ότι εκείνος όφιλε, άρα πρέπει να γίνει κατάσχεση στο 50% και πάει λέγοντας. Γενικά θέλει λίγο προσοχή, όπως είπες και εσύ, όπως συχνά λέμε και εδώ πέρα, πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσουν ακατάσχετο. Οι επαγγελματίες θα συνδεθούν, θεωρώ, και στο μέλλον και με τους επαγγελματικούς λογαριασμούς. Θα έχουμε κάποια εξέλιξη στο μέλλον σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και μας ζητάνε και τόσες πληροφορίες, άλλωστε πλέον και τους επαγγελματίες, Σοφία μου. Άρα θα αλλάξουν και τα όρια ενδεχομένως, να μας δώσουν έτσι λίγο αέρα, να το πούμε έτσι απλά. Αλλά ο φορολογούμενος πρέπει οπωσδήποτε να έχει τουλάχιστον αυτό καλυμμένο. Γιατί μπορεί να έχει μια οφειλή που δεν γνωρίζει. Ένα πρόστιμο από την τροχέα, το πιο απλό. Δηλαδή, και μετά από χρόνια, μετά από χρόνια να έχει βεβαιωθεί στην εφορία, να μην γνωρίζει ότι οφείλει στην εφορία, γιατί δεν χρειάστηκε να πάρει φορολογική ενημερότητα και να βρεθεί προεκπλήξεων, να υπάρχει έλλειψη των χρημάτων από τον τραπεζικό λογαριασμό και να αναρωτιέται τι συνέβη εκείνη την ώρα. Μετά το διάλειμμα, θα δούμε με τον κύριο Λυρίτση τα κουρέματα σε κόκκινα αγροτικά δάνεια. Θα δούμε ανοίγουν λογαριασμούς σε οφειλέτες. Θα δούμε τι γίνεται με τα ανίστρακτα νίκια και βεβαίως τι ενέργειες που πρέπει να κάνετε. Όπως επίσης και για το χτίσιμο του φορολογίτου, το ποσοστό της έκπτωσης που έχετε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και δεν ξεχνάμε τον διαγωνισμό μας. Όλοι εσείς έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα αντρικό ρολόι Heroes Weight. Διαθέτει ξυπνητήρι ενώ είναι αδιάβροχο σε τρεις ατμόσφαιρες. Το τζάμι του είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό κρύσταλλο για να μην χαράζεται εύκολα. Το ρολόι αυτό συμπληρώνει ένα δερμάτινο λουράκι σε μαύρο χρώμα και κούμπομα με χαραγμένο πάνω του το όνομα της μάρκας Weight. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4135, αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή μπορείτε να στείλετε SMS στο 54777 γράφοντας αλφαρό κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή στις 7 το απόγευμα που θα γίνει και η κλήρωση στην εκπομπή SBC Live. Και να γυρίσουμε τώρα εδώ στα δικά μας. Σήμερα κοντά μας είναι η Μαρία Ειρέντσιου, ο Δημήτρης Ολυρίτσης και σε λίγα λεπτά και ο Κώστας ο Τσουκαλάς για να βρούμε λύσεις και βεβαίως να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τι γίνεται, το είπαμε και πριν από το διάλειμμα, για τα ανίσπρακτα ενίκια. Θα υποβάλουμε φορολογική δήλωση. Δεν πρέπει τελευταία στιγμή λοιπόν τα δάνεια. Από πέρσι, Σοφία μου, γνωρίζει ο κόσμος, ή αν δεν το γνωρίζει, να το πούμε λοιπόν, ότι δεν υπάρχει πλέον η εκχώρηση ενοικίων στο ελληνικό δημόσιο που είχαμε ως ευχέρεια, αν δεν έχουμε εισπράξει τα ενοίκια, να μπορέσουμε, προκειμένου να αποφύγουμε τη φορολόγησή τους, να τα εκχωρήσουμε στο ελληνικό δημόσιο. Και η δυνατότητα που δίνεται είναι να πάνε να δηλωθούν πάντα πριν την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Όχι τελευταία στιγμή και όχι βεβαίως. Όχι τελευταία στιγμή, γιατί χρειάζεται κάποια διαδικασία το σύστημα. Καταρχάς πρέπει να υπάρχει μία διαταγή πληρωμής, μία διαταγή απόδοση χρήσης μισθίου, κάποια δικαστική απόφαση αποβολής ενδεχομένως ή απόφαση ή αγωγή που να λέει ότι όντως αυτά οφείλονται συγκεκριμένα. Αυτό που συμβαίνει σαν εμπειρία περσινή που την είχαμε, τι γίνεται? Επειδή η διαδικασία αργεί, καθυστερεί λίγο στα δικαστήρια, μπορεί ο φορολογούμενος να έχει έρθει να αιτηθεί ενίκια προς το τέλος της χρονιάς, δηλαδή ήρθε κάπου το Σεπτέμβριο, για παράδειγμα, και αιτήθηκε για το προηγούμενο διάστημα, τους 9 μήνες ή τους 2 μήνες, να εκχωρήσει, μάλλον να κάνει, να απαιτήσει τα ενίκια του, χωρίς απαραίτητα να διώχνει τον μισθωτή. Αποτέλεσμα όμως, τι γίνεται? Επειδή η διαδικασία αυτή μπορεί στη δικαστή να κρατήσει 1 και 2 μήνες, μέχρι να πάρει την τελική απόφαση να πάει στην εφορία, μπορεί να έχει φτάσει στο τέλος του χρόνου. Ερχόμενοι λοιπόν να έρθουν τώρα να κάνουν τη φορολογική τους δήλωση, θα πρέπει να έχουν αιτηθεί, αν απαιτούν και το υπόλοιπο διάστημα, να έχει γίνει η διαδικασία και για το υπόλοιπο διάστημα. Δεν καλύπτονται δηλαδή με την πρώτη τους αίτηση. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το διάστημα που πρέπει να φαίνεται από την απόφαση ότι δεν έχουν εισπράξει τα ενίκια τους. Αυτά τα δηλώνουμε ξεχωριστά στο έντυπο Ε2. Δεν θα αναφερθούμε σε κωδικούς αυτή τη στιγμή, γιατί θέλουμε να δούμε τα έντυπα. Μη τυχόν μπερδέψουμε τον κόσμο. Να δούμε πρώτα αν όντως είναι ακριβώς. Γι' αυτό δεν λέμε κάτι συγκεκριμένο. Αλλά το λέμε στο Ε2. Σωστά, χωρίς και να λέμε στο Ε1. Μπορεί να μπει σε ξεχωριστό κωδικό. Εκεί δεν φορολογούνται σύμφωνα με τις κλίμακες που ορίζονται. Όμως, αν αυτά μέχρι την ημέρα που θα υποβληθεί η φορολογική δήλωση έχουν για κάποιο λόγο συμβιβασμό, δηλαδή μπορεί να έρθουν και να συμβιβαστούν εν τέλει, τότε πρέπει να ξαναγυρίσουν πίσω στην εφορία, να ακυρώσουν την εκχώρηση, τα ενίσπρακτα. Αυτό το αντίγραφο ώστε που πρέπει ακριβώς, για να μπορέσουν να τα φορολογηθούν εν τέλει. Αυτό δηλαδή που θέλει λίγο προσοχή το διάστημα εκείνο, επειδή οι αποφάσεις παίζουν σε αυτό το εξάμεινο και όπως είπαμε φέτος. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή από τον κόσμο το πότε είναι τα ανίσπρακτα τα ενίκια, γιατί μπορεί να τα εισπράξει στην επόμενη χρονιά, αλλά να αφορά προηγούμενη χρήση. Γιατί μέχρι να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία, Σοφία μου, εν τέλει βγήκε κάποιο συμβιβασμό ή τέλος πάντων του δώσανε κάποιο έναντι προκειμένου να μην αποβληθεί ο εκμισθωτής του. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Παρακαλώ, ήθελα το εξής. Έχω ένα ανακατάσχετο λογαριασμό. Μάλιστα. Και θέλω να αλλάξω τράπεζα τώρα. Πώς θα δημιουργήσω νέο ανακατάσχετο? Με το μόλις ανοίξετε το λογαριασμό στην επόμενη τράπεζα, έχετε ήδη κάποιο λογαριασμό ανοιχτό? Ναι. Ωραία. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως δηλώθηκε ο πρώτος ακατάσχετος, θα δηλωθεί καινούργιος λογαριασμός. Μπαίνουμε πάλι στο σύστημα. Φαίνεται από το ιστορικό ότι ήσασταν, για παράδειγμα, σε άλλη τράπεζα με άλλο λογαριασμό και εσείς θα μπείτε μέσα με το IBAN το καινούριο και θα δηλώσετε ως ακατάσχετο το καινούριο λογαριασμό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ιδιαίτερο. Δηλαδή ο προηγούμενος δίνεται, φεύγει μόνος του. Ο προηγούμενος θα υπάρχει σαν ιστορικό μέσα για το διάστημα μέχρι εκείνη την ημέρα που θα αιτηθείτε, γιατί μπορεί μέχρι εκεί να έχετε κάνει κάποιες καταθέσεις ενδεχομένως, και από την ημέρα που αιτήσετε ως ακατάσχετο τον καινούριο θα ισχύει ο καινούριος λογαριασμός. Είπαμε, έναν ακατάσχετο λογαριασμό έχουμε. Όχι.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιώτη. Κυρία Αλεξάνδρα, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Λίγο πιο δυνατά σας ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Παρακαλώ, θα ήθελα να ρωτήσω για κάποιο δάνειο, μια πληροφορία γενική. Βεβαίως, ο κύριος Λυρίτσης σας ακούει. Ωραία. Όταν κάποιος πάρει ένα δάνειο 100.000 και η προσημείωση γίνεται για 120, τι ακριβώς συνεπάγεται αυτό? Λοιπόν, κοιτάξτε, η προσημείωση υποθήκης στην ακίνητη περιουσία μας συνιστά ένα εξασφαλιστικό μέτρο, είναι μια ασφάλεια που εγγράφει η τράπεζα ώστε να εισπράξει σε περίπτωση που δεν πάει ομαλά η διαδικασία του δανείου, να μπορέσει να εισπράξει μέσα από αυτή τη διαδικασία. Η προσημείωση δεν σημαίνει πρώτα απ' όλα κατάσχεση και δεν συνεπάγεται και πληστηριασμό. Για ποιον λόγο γίνεται η προσημείωση? Για δύο παράγοντες. Πρώτον, σε περίπτωση που εσείς στο μεσοδιάστημα, ενώ έχετε οφειλές, επιχειρήσετε να πουλήσετε την ακίνητη περιουσία ή να μεταβιβάσετε γενικότερα την ακίνητη περιουσία την οποία έχετε, εφόσον έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης επ' αυτής, ακόμη και αν τη μεταβιβάσετε, τη μεταβιβάζετε με το βάρος. Δηλαδή είναι εξασφαλισμένη η τράπεζα και μπορεί να διενεργήσει κατάσχεση και πληστηριασμό επί του ακινήτου. Okay. Ένα αυτό. Και δεύτερον, γίνεται αυτό σε περίπτωση που έχετε και άλλους πιστωτές, έχετε και άλλες οφειλές και οι οποίοι επιχειρήσουν να διεκδικήσουν, να εισπράξουν τα οφειλόμενα μέσα από μια διαδικασία πληστηριασμού, να μπορέσει η τράπεζα να ικανοποιηθεί προνομιακά. Άρα η προσημείωση υποθήκης είναι μια πρόσθετη εξασφάλιση επί του ακινήτου, ο οποίος συνιστά μια ιονή δέσμευση με την έννοια του ότι και να το πουλήσετε και να το μεταβιβάσετε θα παραμένει ένα βάρος και σε περίπτωση που έχετε και άλλους πιστωτές αυτοί να μην εισπράξουν πρώτοι το τίμημα. Αυτό που θέλω να καταλάβω... Γιατί γράφει μεγαλύτερη προσημείωση από το χρέος, ίσως θέλετε να μάθετε. Ακριβώς, λοιπόν. Και σε περίπτωση πληστηριασμού, εάν η τράπεζα απαιτεί την υποθήκη, την προσημείωση, Όχι. Η οφειλή σας, το τι χρωστάτε, διαμορφώνεται από τη σύμβαση και από την κίνηση του λογαριασμού. Πάντοτε εγγράφουμε προσημείωση, ποσό για την προσημείωση, μεγαλύτερο από την οφειλή, γιατί πρέπει να συμπεριληφθούν μέσα στην εξασφάλιση και τα ποσά τα οποία ενδεχομένως θα προσθεθούν στην οφειλή εφόσον δεν εξυπηρετηθεί, με τόκους υπερημερίας και έξοδα, ώστε να είναι μεγαλύτερο το ποσό της εξασφάλισης. Η οφειλή σας είναι οι 100.000 ή όσο έχει διαμορφωθεί μετά τις καταβολές. Το γιατί ποσό εγγράφεται προσημείωση είναι κάτι διαφορετικό. Εντάξει. Πάντοτε συνήθως εγγράφουμε προσημείωση κοντά στο 120 με 130% της απαίτησης. Αυτή είναι η πρακτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5035, είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Για τα γραπτά σας μηνύματα SBC, κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Να γυρίσουμε τώρα να δούμε με τον κύριο Λυρίτση αυτό που είπαμε πριν από το διάλειμμα. Κούρεμα σε αγροτικά κόκκινα δάνεια. Αφορά... Όχι γενικώς τα αγροτικά δάνεια, αφορά τα δάνεια των αγροτών που έχουν μείνει πίσω στην υποεκαθάριση αγροτική τράπεζα. Mm-hmm. Η αγροτική τράπεζα, σας θυμίζω, ήταν η κατεξοχήν, γι' αυτό ονομάζονταν και αγροτική, κατεξοχήν τράπεζα των αγροτών. Μέσα από εκεί περνούσαν πάντοτε έτσι κι αλλιώς και οι επιδοτήσεις και οι αποζημιώσεις των αγροτών και ήταν η τράπεζα η οποία χορηγούσε και τα αγροτικά δάνεια. Το 2012, που πλέον η τράπεζα μεταβιβάστηκε, πουλήθηκε στην Πειραιώς, έσπασε στα δύο. Κρατήθηκε και πίσω στην υποκαθάριση τμήμα ένα κομμάτι της τράπεζας των μη εξυπηρετούμενων μέχρι τότε δανείων, δηλαδή τα ενήμερα δάνεια πέρασαν σε μια άλλη τράπεζα και τα μη εξυπηρετούμενα μείναν στο υποκαθάριση τμήμα. Αυτό τώρα το κομμάτι των δανείων, γι' αυτό το κομμάτι των δανείων βρίσκεται μια διαδικασία σε εξέλιξη προκειμένου να επιτευχθούν κάποιες ρυθμίσεις. Πάμε σας παρακαλώ πολύ να δείξουμε τις κάρτες για το κούρεμα σε κόκκινα δάνεια αγροτών. Ξεκινάμε, αφορά 21.000 αγρότες με δάνεια από την πρώην ΑΤΕ, όπως μας είπε ο κύριος Λυρίτσης. Η ημερομηνία έναρξης είναι 1η Μαΐου. Μην πάνε αύριο λοιπόν και ζητήσουν. Να κάνουν αιτήσεις. Θα πρέπει να κάνουν αιτήσεις.
1η Μαΐου. Να δούμε στην επόμενη κάρτα. Υπάρχει δυνατότητα διαγραφής κεφαλαίου μέχρι του ύψους της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη, μειωμένη μέχρι και 30% όταν υπάρχει εμπράγματι εξασφάλιση και 60% όταν είναι χωρίς εξασφάλιση. Και εδώ θα υπάρχουν και προτάσεις, αυτό που λέμε φάπαξ εξόφλησης του ποσού ή μέσα σε 10 χρόνια με δόσεις. Εκεί το κούρεμα θα είναι μικρότερο. Μεγαλύτερο θα είναι το κούρεμα στις περιπτώσεις της εφάπαξ καταβολής και μικρότερο σε περίπτωση που επιλέξουμε αυτό να γίνει με δόσεις. Επίσης, οι προϋποθέσεις είναι η οικονομική δυνατότητα του κάθε δανειολήπτη με βάση τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία και βεβαίως το εισόδημά του. Θα παίξει μεγάλο ρόλο, νομίζω, η αξία της περιουσίας, όπως σε όλα, για να καταδειχθεί η ικανότητα αποπληρωμής και η κάλυψη, τέλος πάντων, της οφειλής μέσα από την αξία της περιουσίας. Είναι μια διαδικασία καλή, φαίνεται αρχικά, θετική προς τη σωστή κατεύθυνση, να δούμε και ολοκληρωμένη βέβαια τη λύση και να δούμε πόσοι οφειλέτες θα έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν σε αυτή. Και βεβαίως να ολοκληρώσουμε με τους τρόπους αποπληρωμής, η ρύθμιση χρέου σε βάθος δεκαετίας κατόπιν συμφωνίας των δόσεων με την τράπεζα, συμβιβασμός και φάπαξ καταβολή του κουρεμένου ποσού σε διάστημα 3 μηνών. Αυτό που είπαμε. Αυτά λοιπόν που μόλις μας εμπιστεύσουμε, αυτό να καλησπερίσω τον Κώστα τον Τσουκαλά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Κώστα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Βεβαίως δεν μπορώ να ξεκινήσω με κάτι άλλο, γιατί μέχρι τέλος Απριλίου έχουμε την έκδοση 1000 συντάξεων. Καλό είναι αυτό. Θα πληρωθεί κόσμος. Και κάτι που περιμένουν και από εκεί οι συνταξιούχοι. Έχουν καθυστερήσει πάρα πολλοί οι συντάξεις. Απλά κάνουμε ότι. Καλό είναι βέβαια, αλλά έρχεται μετά από πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Είναι σημαντικό, θα πληρωθούν οι συντάξεις με τις επικουρικές. Ενώ έχουν ξεκινήσει να εκδίδονται, δεν έχουμε δει αποφάσεις. Πρέπει και εκεί πέρα το Επικουρικό Ταμείο να τρέξει πιο γρήγορα, προκειμένου να καλύψει το χαμένο χρόνο, γιατί έχουμε επικουρικές που εκκρεμούν εδώ και 3 χρόνια στην ουσία. Υπάρχει η έκδοση συντάξεων, πράγματι έχει υπάρξει πολύ μεγάλη αύξηση ανά μήνα των εκδόμενων συντάξεων. Βέβαια, είναι συχνό φαινόμενο λόγω του φόρτου και λάθη τα οποία γίνονται στις αποφάσεις. Επίσης, έχουμε μια εξέλιξη ότι το Γενικό Λογιστήριο γίνονται πάρα πολλές μετατάξεις πια στον ΕΦΚΑ, θα μείνει με πολύ λίγους υπαλλήλους, ενώ εκκρεμούν πάρα πολλές αποφάσεις να εκδοθούν. Και εκεί πέρα πρέπει να δει το Υπουργείο πώς θα διασφαλίσει ότι δεν θα ανοίξει τρύπα στις συντάξεις του δημοσίου σε σχέση με τις υπόλοιπες λόγω της διαφοροποίησης αυτής. Έχουμε τις εξελίξεις λοιπόν που αφορούν και την εκκρεμότητα του αν θα υπάρξει κατάργηση προσωπικής διαφοράς αρχές του 19 ή αν θα πάει το 20. Και εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί είναι σημαντικές οι περικοπές που θα υπάρξουν σε μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων. Είχαμε την εγκύκλιο που αφορά τους επαγγελματίες που έχουν συμπληρώσει 40 χρόνια, οι οποίοι μπορούν με αίτησή τους να πληρώνουν το 50% των εισφορών σύνταξης και να έχουν βέβαια και την αντίστοιχη μία ανταπόδοση στον κλάδο σύνταξης. Έχουμε την εγκύκλιο για τη διαδοχική ασφάλιση, η οποία είναι παλιά, αλλά αφορά πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος καταλαβαίνει σιγά σιγά ότι πια έχει δικαίωμα να φύγει νωρίτερα από ό,τι θα μπορούσε να φύγει με το προηγούμενο καθεστώς. Αφορά πάρα πολλές χιλιάδες ασφαλισμένους και κυρίως ασφαλισμένες η συγκεκριμένη εγκύκλιος. Αυτή είναι στην ουσία η σημερινή πραγματικότητα. Είχαμε μια θετική απόφαση από τον Άριο Πάγο σχετικά με την μονομερή τροπή των συμβάσεων εργασίας σε συμβάση μερικής απασχόλησης. Μάλιστα. Επιχείρηση έκανε μονομερός 4 ώρες απασχόληση, ενώ ο νόμος λέει ότι μόνο το εκ περιτροπής μπορεί να γίνει μονομερός. Το δικαστήριο έκρινε ότι είναι καταχρηστική η άσκηση του συγκεκριμένου δικαιώματος και επιδίκασε τις διαφορές των αποδοχών, ακόμα και αν δεν εργάστηκαν στους εργαζομένους για τις παραπάνω 4 ώρες. Και βέβαια έχουμε και την εξέλιξη σχετικά με τις αιτήσεις για τα παρανόμως παρακρατηθέντα, όπου το Υπουργείο είπε ότι πλέον θα γίνονται ηλεκτρονικά αυτές οι αιτήσεις, θα ανοίξει συγκεκριμένη πλατφόρμα. Ελπίζουμε αυτό όμως να μην γίνει σε κάποιους μήνες, να γίνει σχετικά άμεσα. Άρα ουσιαστικά μέχρι τώρα κάνουμε αίτηση. Από την προηγούμενη Παρασκευή τα ταμεία άρχισαν να λένε ότι επειδή ακριβώς το Υπουργείο εξέδωσε αυτήν την απόφαση, άρα μην κάνετε τίποτα, ότι δεν θα παραλαμβάνει τις αιτήσεις. Ναι, τυπικά είναι υποχρεωμένο κάθε ταμείο να παραλαμβάνει κάθε αίτηση και δεν μπορεί να το αρνείται. Καλή εξέλιξη να λυθεί με έναν τρόπο πιο εύκολο και χωρίς να χρειαστεί να πάνε και να κουράζονται άνθρωποι και ειδικά άνθρωποι μεγάλης ηλικίας στα ταμεία. Από την άλλη μεριά δεν μπορώ να καταλάβω το εξής. Αφού το Υπουργείο μπορεί εύκολα να βρει πού έχουν γίνει λάθη, γιατί δεν αφορά όλους,
Αυτή η διαδικασία αφορά επικουρικές πάνω από 300 ευρώ και κυρίες συντάξεις πάνω από 1.000 ευρώ. Δεν αφορά το σύνολο των συνταξιούχων. Αφού το Υπουργείο μπορεί να βρει που έχει γίνει λάθος. Για ποιο λόγο να γίνουν καν οι αιτήσεις. Να έρθει το Υπουργείο να πει σε 3 μήνες θα τα έχω πληρώσει. Αυτό είναι πολύ απλό. Αυτή είναι η ευθύνη της πολιτείας. Γιατί εδώ πέρα δεν μιλάμε για ένα νόμο όπου μπορεί εγώ να λέω ότι είναι συνταγματικός, η κυβέρνηση να λέει ότι είναι συνταγματικός, οπότε τα δικαστήρια θα το κρίνουν. Εδώ μιλάμε για μια ομολογία ότι έγινε ένα λάθος στον υπολογισμό κάποιων κρατήσεων. Άρα είναι λεφτά τα οποία αναγνωρίζει οποιοδήποτε ότι κακώς παρακρατήθηκαν και πρέπει να αποδοθούν. Γιατί να πηγαίνει ο κόσμος και να κάνει αιτήσεις και να βρίσκεται σε μια διαδικασία να μαζεύονται χιλιάδες άνθρωποι μεγάλες ηλικίες και να ταλαιπωρούνται από τη μία, και γιατί να βάλουμε και μια διαδικασία ηλεκτρονικής αίτησης που άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι μεγάλης ηλικίας μπορεί να πρέπει να πάνε σε ένα δικηγόρο, σε ένα λογιστή για να την κάνει και να δώσουν χρήματα. Το Υπουργείο, αφού μπορεί να βρει που έγιναν τα λάθη, να κάσει, να δει ποια συντάξη αφορά και να έρθει να δοθεί στην αδικία. Αυτό είναι και ο ρόλος πολιτείας σε ένα κράτος δικαίου. Το εξήγησε, το είπε πριν από λίγο ο κύριος Τσουκαλάς, είναι από 300 ευρώ και πάνω επικουρική. Όχι κάτω από τα 300 ευρώ, μην πηγαίνουν και κάνουν σχετίζει, άδικα. Με τα εφάπαξ αν έχουμε κάποια... και στα εφάπαξ υπάρχει έκδοση αποφάσεων. Κάποιες φορές παγώνει, κάποιες φορές ξεπαγώνει. Εννοώ η ροή που υπάρχει εκεί πέρα. Στο εφάπαξ, για τα εφάπαξ τα πριν το 2016, η νομολογία πια αρχίζουν και βγαίνουν αποφάσεις, κρίνει δυστυχώς ότι οι περικοπές ήταν στα όρια του συντάγματος. Δεν έχουμε ακόμα καμία κρίση σχετικά με τις νέες μειώσεις στα εφάπαξ βάσει του νόμου 4387. Εκεί πέρα ο κόσμος μπορεί, αν διαφωνεί με τα ποσά, να κάνει μία ένσταση στο ταμείο, στο Ταμείο Προνοίας για παράδειγμα Δημοσίων Υπηρεών ή στο ΕΤΑΕΠ. Απορρίπτει τις ενστάσεις στο ΕΤΑΕΠ και μετά μπορούν να κάνουν προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Κάποιοι λένε ότι έγινε η απονομή 1.500 επικουρικών συντάξεων. Τελικά έγινε ή θα γίνει αρχές Απριλίου? Το ΕΤΕΡΑ λέει ότι έγινε η απονομή. Εγώ δεν έχω δει μέχρι τώρα, δεν μου έχει τύχει να δω απόφαση με το νέο καθεστώς υπολογισμού επικουρική. Αν κάποιος έχει πάρει κάποια επικουρική, να μας καλέσει εδώ να μας πει δίρα, λοιπόν. Και έχω υποθέσεις, οι οποίες έχουν καταθέσει Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2015. Mm-hmm. Άρα λογική λέει ότι θα είναι στην αρχή των εκδόσεων αποφάσεων. Εκεί πέρα πρέπει λίγο να τρέξει πιο γρήγορα το σύστημα. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας για τα γραπτά σας μηνύματα, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54-777. Πάμε να δούμε τώρα, Μαρία μου, τι γίνεται με τις αντικειμενικές και βεβαίως πώς θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ. Οι αντικειμενικές αξίες, Σοφία μου, θα υπολογιστούν με την αξία την εμπορική πλέον που έχουν τα ακίνητα. Το Υπουργείο θεωρητικά στοιχειοθετεί σιγά σιγά την αναπροσαρμογή των τιμών βάσει των εμπορικών αξιών που έχουν δοθεί με τους εκτιμητές που έχουν οριστεί από το Υπουργείο. Τις επόμενες μέρες αναμένουμε να ανακοινωθούν και ο τρόπος υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ, γιατί είχαμε κάποια απόκληση λόγω εκτακτών καιρικών φαινομένων που συνέβη και πήραν απαλλαγές και κάποιες αποκλήσεις που είχε γενικά το Υπουργείο όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Ενδέχεται να αλλάξουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν τελικά θα καταλήξουν στο να αυξηθεί το όριο στα αγροτεμάχια ή στον τρόπο υπολογισμού όσον αφορά τα ακίνητα που κάποιος από τους δύο, mm-hmm. εκ των δύο, ο φορολογούμενος, ο ψηλός κύριος και ο επικαρπωτής, που το κάνουν συνήθως, όπως καταλαβαίνεις, για το φόρο, για τον πρόσθετο φόρο των ακινήτων, να μην το επιβαρυνθούν, αν αυτό θα μπορέσει να τα συνδέσει μεταξύ τους, ώστε να αλλάξει η κλίμακα. Είμαστε σε αναμονή και περιμένουμε τον επόμενο καιρό κάποια εξέλιξη και σε αυτό το θέμα. Πρέπει να κλείσω όμως, έτσι και αλλιώς, ένα άλλο κομμάτι, γιατί δεν μπορούν να συμπέσουν οι δόσεις του ΕΝΦΙΑ, εκ των πραγμάτων, έτσι μας έχει συνηθίσει το Υπουργείο, μαζί με τις δόσεις του εισοδήματος για το πρώτο διάστημα. Άρα μέχρι το καλοκαίρι θα πρέπει να το έχουν αποφασίσει τι θα κάνουν. Για τη ρύθμιση δανείων ΟΕΚ, πρώτον, η ιδιοκατοίκηση ισχύει από πάντα ή από εδώ και στο εξής? Και δεύτερον, ισχύει η τριτεκνία όταν 2 από τα 3 παιδιά είναι ενήλικα? Για τον ΟΕΚ θέλετε να σας πω, τις ρυθμίσεις του ΟΕΚ οι οποίες τρέχουν, οι οποίες είναι και καλές ρυθμίσεις και καλό είναι να ελέγξουν οι οφειλέτες αν μπορούν να υπαχθούν σε αυτές. Αμιγώς δάνεια ΟΕΚ όμως. Αυτό θέλω λίγο να γίνει ο διαχωρισμός, γιατί έχει γίνει μια παρανόηση. Μέσω του ΟΕΚ χορηγούνταν 2 ειδών δάνεια.
αυτά που χορηγούσε απευθείας ο ΟΕΚ και τα εκταμείευε και ήταν ο συμβαλόμενος και αυτά στα οποία επιδοτούσε το επιτόκιο για 9 έτη, τόσο ήταν η ρύθμιση. Αυτά χορηγούνταν από τράπεζα και απλά η συμμετοχή του ΟΕΚ ήταν στην επιδότηση του επιτοκίου. Αυτά που ρυθμίζονται με αυτές τις διαδικασίες είναι η κατηγορία των πρώτων δανείων, αυτά που χορηγήθηκαν αποκλειστικά από τον ΟΕΚ. Άρα οι οφειλέτες οι οποίοι έχουν πάρει δάνειο από ιδιωτική τράπεζα με την επιδότηση του επιτοκίου από τον ΟΕΚ δεν μπαίνουν σε αυτές τις ρυθμίσεις. Εάν ένας οφειλέτης που έχει πάρει δάνειο αμυγός από τον ΟΕΚ έχει εξυπηρετήσει ένα σημαντικό ποσό του χρέους του, θα διαγραφεί όλο το υπόλοιπό του ή θα ρυθμιστεί κατά τρόπο πολύ σημαντικό. Πρέπει ο καθένας να το ελέγξει αυτό, να κάνει αίτηση, να πάει και από εκεί αν χρειαστεί από τον ΟΕΚ, ώστε να δει σε ποια κατηγορία εμπίπτει. Τώρα, ένα μεγάλο λάθος που έχει γίνει, θεωρώ, όχι εσφαλμένα σε αυτές τις ρυθμίσεις, είναι, αυτό έχει γίνει από παλαιά, στην κατηγορία των πολυτέκνων, αναφέρονται σε αυτούς οι οποίοι έχουν από 5 παιδιά και πάνω και όχι από 4 παιδιά και πάνω. Δηλαδή όποιος έχει 4 τέκνα, ανήλικα πάντα, δεν θεωρείται πολύτεκνος με τις ρυθμίσεις του ΟΕΚ. Αλλά πολύτεκνος θεωρείται αυτός ο οποίος έχει 5 παιδιά και πάνω. Και όποιος έχει 4 παιδιά μπαίνει στη διαδικασία των τριτέκνων με μικρότερη έκπτωση, εν πάση περιπτώσει, στις ρυθμίσεις. Αυτό καλό είναι να το ξαναδεί ο ΕΚ και να έρθει να το φέρει στη σωστή του βάση, γιατί νομικά πολύτεκνος είναι αυτός ο οποίος έχει 4 παιδιά και άνω. Επίσης, θα πω ο Δημήτρης, είναι πολύ καλή η ρύθμιση, ούτε οι ίδιοι στον ΟΕΚ ακόμα την ερμηνεύουν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις ο ΕΚ λέει ότι έχει βγει με την υπόθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά θα βγει και περαιτέρω επεξήγηση με εγκύκλιο και μάλιστα τη χρονολογούν περίπου το Μάιο-Ιούνιο. Ότι εκεί πέρα θα γίνει αυτή η διαδικασία. Γιατί εγώ είχα δηλαδή ως παράδειγμα πολλές περιπτώσεις όπου πήγαμε να ρωτήσουμε για συγκεκριμένες εντολείς με άτοκα δάνεια του ΕΚ και είπαν ότι ναι, έχει βγει από το Διοικητικό Συμβουλίου. Μάλλον μπαίνουν μέσα. Αλλά περιμένετε. Πάντως είναι μια καλή ρύθμιση να βγει γρήγορα και η απόφαση για να ξεκινήσει να έχουμε την υπαγωγή των συγκεκριμένων δικαιούχων. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε μια σύντομη διακοπή και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τη Μαρία Τιρέντσι, τον Δημήτρη Τολυρίτσι και βεβαίως τον Κώστα τον Τσουκαλά για να βρούμε λύσεις και να απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε να δούμε τώρα αυτό που είπαμε πριν στο διάλειμμα, Μαρία μου. Τι γίνεται με την έκπτωση φόρου για το χτίσιμο του αφορολογήτου. Έτσι, Σοφία μου. Έχουμε ξεκινήσει πλέον και ο κόσμος το γνωρίζει ότι για να αποκτήσουμε αφορολόγητο, εκτός από τις περιπτώσεις που εξαιρούνται εκ του νόμου και θα πρέπει να έχουν τις αποδείξεις, τις γνωστές στην άκρη. Δηλαδή, όλοι χτίζουμε αφορολόγητο, απλά όταν είμαστε από μια ηλικία και πάνω θα πρέπει να είναι το χαρτάκι, ενώ οι υπόλοιποι μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Σε αυτή την περίπτωση, ήδη ανακοινώθηκε ότι η ΑΔΕ έχει ζητήσει τα στοιχεία από τις τράπεζες. Mm-hmm. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στον δρόμο των φορολογικών δηλώσεων, ώστε όποιες κινήσεις γίναν μέχρι 31/12/17, μέσω των καρτών είτε χρεωστικών είτε πιστωτικών να μπορέσουν να πέσουν στο περιβόητο κωδικό 059-049. Γιατί τον είχαμε μάθει αυτόν τον κωδικό. Έτσι. Είχαμε ξεσυνηθίσει. Τα τελευταία χρόνια ήταν απενεργοποιημένος. Φέτος θα ξεκλειδώσει πάλι, θα πέσουν τα στοιχεία από τις τράπεζες. Εδώ βέβαια υπάρχει ο φόβος τόσο των συναδέλφων όσο και του κόσμου που κατά καιρός έχουν πάρει και σε εσένα εδώ στην εκπομπή και το έχουν επισημάνει ότι δεν φαίνονται όλα τα στοιχεία και το διαπιστώσανε είτε από την κάρτα τους που φαίνεται το αφορολόγητο που έχουν χτίσει είτε μέσα στην λοταρία που τα συνδυάσανε έτσι λίγο ο κόσμος που ξέρει τα έξοδα του που έχει κάνει. Μάλιστα. Ότι κάποιες περιπτώσεις δεν έχουν καταχωρηθεί. Αυτό φυσικά θα μας δημιουργήσει ένα τεχνικό θέμα. Πιστεύω ότι θα λυθεί από το Υπουργείο με τη λογική ότι θα είναι ανοιχτός ο κωδικός και θα πρέπει,
αν τυχόν δεν καλύπτεται, να το συμπληρώσουμε εμείς η φοροτεχνική την ώρα που υποβάλλουμε τη δήλωση. Φυσικά με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν πάντα οι αποδείξεις έτσι για να καλύψουν το αφορολόγητο. Μισθωτοί συνταξιούχοι τυχεροί λοιπόν. Έτσι. Εσείς οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εμείς τίποτα. Δεν έχουμε αφορολόγητο. Δεν θέλουν να μας δικαιολογήσουν τίποτα. Αφορολογούμαστε από μηδέν εισόδημα δυστυχώς. Επίσης, πολύ μεγάλη προσοχή οι άνεργοι. Αν έχουν κάρτα ανεργίας, καλό θα είναι να μην ξεχνάνε να την ενεργοποιήσουν και βρεθούν προεκπλήξεων και το σύστημα τους δει ως απλούς φορολογούμενους και τους πάρει το τεκμαρτό εισόδημα και τους φορολογήσει. Καλά, αυτό γενικά πρέπει να το προσέξουμε. Έτσι, και άσχετα. Το λέμε το τονίζω, γιατί το έχει πει πολλές φορές και η Μαρία Ιρέντσου, μπορεί το τεκμαρτό μας εισόδημα να είναι μεγαλύτερο του πραγματικού, άρα χτίζουμε στο τεκμαρτό, όχι στο πραγματικό εισόδημα. Έτσι. Μην μπερδευτείτε και χτίζετε αφορολόγητο στο πραγματικό, στο τεκμαρτό σας εισόδημα. Σε λίγο θα δείξουμε και τα ποσά. Να πάω στους δύο τηλεθεατές. Κύριε Ηλία, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ, είμαι συνταξιούχος. Ναι. Και μου κατέσχεσε το δημόσιο τη σύνταξη την προηγούμενη. Δεν είχα κάνει λογαριασμό. Ακατάσχετο. Τώρα σε αυτόν τον λογαριασμό να το κάνω ακατάσχετο. Πρέπει να τον κάνετε ακατάσχετο, ναι. Έτσι και λέω, δεν μπορεί να το κατάσχετο. Εσείς θα τον κάνετε το λογαριασμό ακατάσχετο και θα πείτε ότι εφόσον ήταν λογαριασμός που μπαίνει μόνο η σύνταξη, να έχει και αναδρομική ισχύ, γιατί είναι εκ του νόμου ακατάσχετη η σύνταξη, ώστε να αποδώσουν το ποσό πίσω. Και θα το πάρετε το ποσό πίσω. Πάτε λοιπόν ένα βήμα, τον κάνετε το λογαριασμό ακατάσχετο, προσκομίζετε στην τράπεζα από τον λογιστή το αντίγραφο ότι έχει γίνει ο λογαριασμός ακατάσχετος και κάνετε ένα αίτημα ότι δεδομένου ότι είναι συνταξιοδοτικός ο λογαριασμός μου, έτσι κι αλλιώς έπρεπε να είναι ακατάσχετος, οπότε ζητάω τα χρήματα να επιστραφούν. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε κύριε Ηλία, σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ελένη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Μία ερώτηση θέλω να κάνω στην κυρία Ρέτζου. Βεβαίως. Για τις 120 δόσεις για τους συνταξιούχους, αν θα γίνει και πότε θα γίνει. Δεν έχουμε κάτι νεότερο. Αυτή τη στιγμή δεν προβλέπεται για φυσικά πρόσωπα, δυστυχώς, κάποια ρύθμιση. Εκτός από την πάγια που γνωρίζουμε τις 12 δόσεις. Δεν είχαν πει ότι γύρω στον Απρίλιο. Ακούγεται, βέβαια. Ακούγεται, αλλά αν θα έχουμε κάτι νεότερο, υπολογίστε μετά το Μάιο-Ιούνιο και ίσως καθυστερήσει μετά το Σεπτέμβριο. Πάντως, κύριε Τσουκαλά, κύριε Λυρίτσα, ακούγεται για μισθωτούς και συνταξιούχους για τις 120 δόσεις. Ακούγεται, εκ των πραγμάτων θα γίνει. Εκ των πραγμάτων, γιατί το να ζητά σε ανθρώπους να πληρώσουν σε 12 δόσεις ποσά 50 ή 70.000 ευρώ είναι το λιγότερο αστείο, ειδικά αν αυτοί είναι άνεργοι ή αν είναι πρώην επιχειρηματίες. Το θέμα είναι πότε θα έρθει. Θεωρώ ότι θα έρθει. Θεωρώ ότι θα έρθει. Δεν ξέρω αν θα έρθει το Μάιο. Εκτιμώ ότι θα είναι ευκολότερο να έρθει μετά τη λήξη του προγράμματος. Mm-hmm. Από 1η-18, όπου στην ουσία θεωρητικά, θα το δούμε στην πράξη, θα υπάρχει μεγαλύτερη αυτονομία στις κινήσεις της πολιτείας σε σχέση με ρυθμίσεις. Θεωρώ ότι θα πρέπει να έρθει, είναι απαραίτητο να έρθει. Γιατί βλέπουμε μια ρύθμιση που υπάρχει σήμερα των 120 δόσεων, η οποία λόγω των πάρα πολλών προϋποθέσεων που έχει. Αφενός ζητάει πάρα πολλά δικαιολογητικά, πολλά από αυτά είναι άσχετα με το αντικείμενο της ρύθμισης. Αφετέρου, επειδή ζητάει να έχεις μία τουλάχιστον χρήση κερδοφόρα, που πάρα πολλοί δεν έχουν. Ακριβώς. Ή για οφειλές από 25.000 ζητάει ο μέσος όρος των κερδών των τριών χρήσεων, όταν τον γερείς με την οφειλή να έχει λόγο μικρότερο από 8, είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις που δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση. Άρα στην ουσία θα δούμε ότι τελικά δεν θα μπουν πάνω από το 20-25% αυτών που θα έπρεπε να μπουν. Πρέπει να υπάρξει μια οριζόντια ρύθμιση που δεν θα έχει κριτήριο τη βιωσιμότητα της επιχείρησης. Όπως θα έχει κριτήριο την ομαλή οικονομική και κοινωνική επανένταξη του πολίτη στην οικονομική και κοινωνική ζωή αφενός, αφετέρου τα έσοδα του κράτους. Σήμερα το κράτος χάνει έσοδα γιατί έχουμε μια ρύθμιση η οποία έχει τόσες προϋποθέσεις. Και είναι και ένα ζήτημα συνταγματικής τάξης. Δηλαδή δεν μπορεί σε μια κατηγορία συμπολιτών ανάλογα με τη δραστηριότητά τους να τους δίνεις την ευχέρεια και τη δυνατότητα να ρυθμίζουν τις οφειλές τους με έναν τρόπο εν πάση περιπτώσει ευνοϊκό και σε μια άλλη κατηγορία συμπολιτών μας να τους στερείς αυτή τη δυνατότητα. Έχει δίκιο νομίζω ο Κώστας ότι θα πρέπει να αναμένουμε τέτοιου είδους κινήσεις από τον Αύγουστο και μετά από το Σεπτέμβριο εφόσον επιτευχθεί η έξοδος όπως την αναφέρει η κυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει να της δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία στις κινήσεις ώστε να πάρει και τέτοιου είδους μέτρα και εκεί ίσως δούμε και μία ρύθμιση για την προστασία της κύριας κατοικίας, μία νομοθετική ρύθμιση για την απαγόρευση των πληστηριασμών
με κριτήρια εισοδηματικά και αξίας της ακίνητης περιουσίας, θα πρέπει λογικά να τα αναμένουμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Και βέβαια θα είναι ζητούμενο το αν θα έχουμε και ανανέωση, τουλάχιστον παράταση του νόμου Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη κανονικά τελειώνει τέλος του χρόνου. Ναι, το είπαμε. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ανανέωση και μια παράταση. Μπορώ να ζητήσω από την τράπεζα να μου μειώσει το επιτόκιο από 3,09 που είναι σήμερα σε 2,5 για να μειωθεί η δόση μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως μπορείτε. Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει ο φιλέτης. Άλλο πράγμα το να το ζητήσει. Και θα πετύχει βέβαια. Και άλλο πράγμα να το κάνει δεκτό το αίτημά μας να το κάνει δεκτό η τράπεζα. Το να, εδώ ζητά μια μείωση του επιτοκίου, η οποία κυρίως στους ενήμερους οφειλέτες θα πρέπει να είναι το βασικό κίνητρο που θα πρέπει να δίνουν οι τράπεζες για να συνεχίσουν αφενός να είναι ενήμεροι και αφετέρου ως στοιχείο επιβράβευσης του γεγονότος ότι όλα αυτά τα χρόνια μείναν εκεί και συνέχισαν και κατέβαλαν τη δόση τους. Επίσης να πούμε ότι υπάρχουν οι τράπεζες όπως θα τα βλέπουν και αντιμετωπίσεις κάνουν αυτή τη στιγμή αρκετές ρυθμίσεις. Υπάρχει μια τράπεζα η οποία κάνει καλές μεν ρυθμίσεις αλλά βάζει ως προϋπόθεση την πληρωμή του ποσού εντός 6 μηνών. Εφάπαξ. Εκεί από πίσω αναφέρει τη δυνατότητα να κάνει αντιπρόταση ο δανειολήπτης. Αν δεν μπορεί να πληρώσει τα ποσά αυτά, να λέει ότι συμφωνώ ενδεχομένω με τη ρύθμιση, αλλά δεν μπορώ να πληρώσω σε 6 μηνιαίες δόσεις. Εμένα μου ήρθε η υπόθεση όπου ζητούσαν 90 χιλιάρικα από τα 300 που χρωστάει σε 6 μηνιαίες δόσεις. Λες και είναι κρίσος ο άλλος και θα βρίσκει ένα δεκάρικο να δίνει το μήνα. Άρα εκεί πέρα να υπάρχει απάντηση. Και βέβαια και οι τράπεζες να γίνουν πιο ευέλικτες στο θέμα του εξαμήνου ή του ενός χρόνου. Αφού κάνουν τη διαγραφή οφειλής, να την κάνουν σε ένα βάθος χρόνου ώστε να μπορεί και να είναι βιώσιμη σαν λύση. Αλλά πάντα να απαντάει ο δανειολήπτης, είτε του στέλνει οδήποτε τράπεζα έγγραφο, όπου κάνει πρόταση, γιατί το βλέπουμε πια από όλες τις τράπεζες να κάνουν ρυθμίσεις προτινόμενες, οι οποίες έχουν διαγραφή οφειλής, ακόμα και αν δεν μπορεί να την τηρήσει, άρα δεν μπορεί να την αποδεχθεί, γιατί δεν υπάρχει δυνατότητα να την τηρήσει στο μικρό διάστημα αυτό, να απαντάει. Κούρεμα στο στεγαστικό μου δάνειο μπορώ να πετύχω? Εξαρτάται πάλι από προϋποθέσεις. Αν μιλάμε για δικαστικό τρόπο, βεβαίως εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη και η αντικειμενική αξία, η εμπορική πλέον αξία του ακινήτου υπολείπεται του δανείου. Τώρα αν θέλει να πετύχει μια διαδικασία ρύθμισης με απευθείας επαφή με την τράπεζα, το κούρεμα δεν το επιβάλλει ο φιλέτης. Το κούρεμα προκύπτει από μια σειρά δεδομένων. Έχουν αρχίσει να τρέχουν κάποιες ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια με τις οποίες σπάνε το δάνειο σε δύο, παγώνει ένα μέρος της οφειλής και αρχίζουμε και εξυπηρετούμε το άλλο και σε πολλές περιπτώσεις γίνεται και μια ταυτόχρονη απομείωση του παγωμένου κομματιού ανάλογα με το πώς εξελίσσεται η εξυπηρέτηση του μέρους του δανείου που τρέχει. Να κάνει μία αίτηση στην τράπεζα με το οποίο να ζητά να επαναρρυθμιστεί η οφειλή. Δεν ξεκινούμε με μία πρόταση απευθείας κουρέματος, ξεκινούμε με μία πρόταση ρύθμισης. Το κούρεμα θα προέλθει μέσα από άλλες διαδικασίες εφόσον ρυθμιστεί η οφειλή και πληρούνται οι προϋποθέσεις. Σοφία μου, αν επιτρέπετε, εκεί, στο σημείο που είπε ο κ. Τσουκαλάς για την πρόταση, για παράδειγμα, που έκαναν στον πελάτη του, αν ερχόταν και υποθέσουμε ότι την έβρισκε τα λεφτά και τα έδινε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ελέγχει αν τα καλύπτει και σε θέμα τεκμηρίου. Γιατί το γεγονός ότι δεν μου τα δάνεισα. Είναι άλλη, γιατί βλέπω άλλη, να πηγαίνουν. Άλλο παράθυρο που ανοίγει στο μέλλον. Έτσι, γιατί τι γίνεται. Και με τις δόσεις που βάζετε. Σωστό. Αν τις καλύπτουν, μου προέκυψε θέμα και ερώτημα από πελάτησα. Γιατί οι δικηγόροι πολύ σωστά λένε στον πελάτη, ωραία, 400 ευρώ. Αν μπορείς κάτω, έτσι. Ναι, αλλά είναι και το φορολογικό σκέλος. Αλλά πρέπει να κοιτάνε και το φορολογικό σκέλος, γιατί αν υπάρχει όντως δανεισμός ή όντως έμεσος, μπορεί άτοκα ενδεχομένως, έτσι θα πρέπει να κινηθούν φορολογικά οι φορολογούμενοι. Δεν μπορεί δηλαδή να πω ότι εγώ τα δανείστηκα από τη Σοφία και από τον κύριο Τσουκαλά και απλά επειδή ήταν καλοί άνθρωποι πήγανε και μου τα δώσαν χωρίς να υπάρχει επίπτωση φορολογικής μεταδόσης. Θεωρώ και όταν είναι μια μηνιαία δόση, έτσι. Εκεί είναι πιο δύσκολο και να γίνει αντιληπτό. Όταν άμα κάποιος πάει και δώσει 70.000 εφάπαξ, ενώ δεν μπορεί να δηλώνει άνεργος, είναι πιθανό να λύσει το πρόβλημα με την τράπεζα, αλλά αύριο έχει ένα άλλο πρόβλημα. Ακριβώς.
Πολλές ερωτήσεις, κύριε Τσουκαλά, είναι πότε θα δούνε την προσωπική διαφορά και αν υπάρχει σύνταξη που λόγω της προσωπικής διαφοράς δεν θα έχει κάποια μείωση. Ο νόμος έχει ως σημείο όπου θα υπάρξει στην τσέπη του η διαφοροποίηση το 2019. Άρα είναι η σύνταξη που θα Δεκεμβρίου υπάρξει του 18. Στο τέλος του 18, λοιπόν, και θα αφορά το Γενάριο του 19. Εκτός και αν αλλάξει κάτι. Το Μάιο μάλλον θα ξέρουμε. Υπήρχε ένα αίτημα από την κυβέρνηση να πάει πιο πίσω η μείωση στις συντάξεις. Δεν ξέρουμε τι έχει απογίνει με αυτό. Το Μάιο λογικά θα ξέρουμε ακριβώς τι ζητούν οι δανειστές, γιατί θα υπάρχουν και πρώτη εικόνα όσον αφορά τους οικονομικούς στόχους που έπρεπε να έχουν επιτευχθεί. Ναι, θα υπάρχουν και συντάξεις οι οποίες θα δουν και μία αύξηση. Ένα περίπου 20% θα δει αύξηση. Και μιλάμε κυρίως για χαμηλές συντάξεις, όχι του ΤΕΒΕ. Χαμηλές του ΙΚΑ ή χαμηλές κυρίως του ΙΚΑ, για να τα δούμε σε μια σειρά. Εκεί πράγματι, δηλαδή, κάποιος με 15 χρόνια και ένα μισθό 586 ευρώ μέσω όρο 600 μισθό, που έπαιρνε 305-400 ευρώ, 420, μπορεί και να πάρει 30-40 ευρώ παραπάνω, ή εγώ έχω βρει και διαφορές ακόμα και 100 ευρώ παραπάνω. Εδώ δεν πρέπει να εξηγηθεί κάτι. Ναι, μεν ο νόμος, αν τον εφαρμόσουμε, βλέπουμε ότι περίπου ένα 15-20% θα έχει μια μικρή αύξηση. Δεν μιλάμε για μεγάλες, δεν μιλάμε γιατί μιλάμε για μικρές συντάξεις. Ταυτόχρονα υπάρχει όμως η δέσμευση για πάγωμα των συντάξεων έως το 2022. Άρα θα ενεργοποιηθεί η αύξηση για εκείνους που προβλέπετε, ή θα τους πει ναι, μεν αυξάνεται, αλλά επειδή υπάρχει το πάγωμα, δεν θα δει την αύξηση. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεύτερο είναι το εξής. Για αυτούς όπου βγαίνει η διαφορά προσωπική αρνητική, δηλαδή θα πάρουν πιο μεγάλη σύνταξη, ο νόμος προβλέπει ότι αυτή δεν αποδίδεται 1η Γενάρη 19, αλλά έπρεπε να παίρνω 420 με τον παλιό νόμο και μου πάει 500. Τα 87 ευρώ δεν θα τα δω τον επόμενο μήνα, αλλά θα αυξάνεται το 80 κατά 20% ανά χρόνο για 5 χρόνια. 15 ευρώ το 19 παραπάνω. Λοιπόν, θα τα δω. 30 ευρώ παραπάνω το 20. Άρα αυτοί που θα έχουν αύξηση, εδώ υπάρχει μια μονομέρεια. Δεν θα το δουν να είναι καλή. Ενώ εκείνοι που έχουν μείωση, μειώνεται μπάμπτε κάτω 1η Γενάρη του 19 με φρένο το 18%. Περίπου ένα 15% θα έχει 18% μείωση. Η πλειοψηφία, η μεγάλη, θα έχει μείωση που θα κυμαίνεται μεσοσταθμικά στο 8-10%. Δηλαδή, ένα 20% θα έχει κέρδος, ένα 20-25% θα έχει μεγάλη μείωση, θα φτάνει το ανώτατο όριο 18%. Η μεγάλη μάζα του 60% των συνταξιούχων θα έχει μία μείωση μεσοσταθμικά 8-10%. Γιατί οι μειώσεις στα μεικτά ποσά είναι αρκετά μεγαλύτερες. Είναι μέσω όρο 15%. Αλλά επειδή ταυτόχρονα με την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου καταργούνται οι υπόλοιποι μνημονιακοί νόμοι, εκεί η τελική διαφορά 15, 16, 17% πέφτει περίπου στο 10, γιατί χάνω 200 ευρώ από τον νόμο Κατρούγκαλου, αλλά είχα χάσει ήδη 120, 130, 110 από τους άλλους που καταργούνται και ενσωματώνονται. Άρα η διαφορά που θα δουν στο καταβαλλόμενο, όχι στο μεικτό, στο μεικτό μπορούν να δουν διαφορά 300 ευρώ, 250 ευρώ. Η διαφορά που θα δουν στο τελικό πληρωτέο δεν θα είναι 18-20, θα είναι περίπου 8-10%. Θα έχουμε όμως κάποιες περιπτώσεις κυρίως ασφαλισμένων του πρώην ΤΕΒΕ και κάποιων ειδικών ταμείων και κάποιοι υψηλόμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα έχουν περικοπή ακριβώς και πάνω από 18, αλλά θα σταματήσει στο 18%. Επίσης, να πούμε και μια χρηστική πληροφορία. Έχει βγει η εγκύκλειος που αφορά την παράλληλη ασφάλιση. Όπως ξέρετε, κάποιος που είχε δύο ταμεία μπορούσε να πάρει δύο συντάξεις. Αλλά για να πάρει τη δεύτερη έπρεπε να περιμένει το όριο ηλικίας της δεύτερης. Ο νόμος σήμερα δίνει μια δυνατότητα. Όταν πάρεις την κύρια, την πλήρη ή τη μειωμένη, να πάρεις και του άλλου φορέα, παράδειγμα, δημόσιο υπάλληλο που έχει και τσμέδα, είναι μηχανικός. Ενώ θα πρέπει να περιμένει τα 62 για να πάρει το τσμέδα, ενώ έπαιρνε στα 58 του δημοσίου, μπορεί να πάρει στα 58 και του τσμέδα πια, ως όμως προς αύξηση σύνταξης. Εκεί ποιο είναι το κλειδί. Αυτός που έχει μεγάλο μισθό από το δημόσιο, τον βολεύει να την πάρει ως προς αύξηση. Εκείνος που έχει ή κατέβει με χαμηλές αποδοχές και στα δύο, ενδεχομένως τον βολεύει να περιμένει το όριο ηλικίας του άλλου φορέα. Αυτοί οι οποίοι αποχώρησαν από το δημόσιο μέσα στο 16 ή μέσα στο 17, έχουν, λέει, το δικαίωμα, αν πάνε μέχρι 31 Μαρτίου του 18 και κάνουν την αίτηση για προσάυξηση του δεύτερου ταμείου, να τρέξει αναδρομικά από την ημέρα που έφυγαν από το πρώτο. Άρα είναι χρηστικό αυτές οι περιπτώσεις να πάνε άμεσα να υποβάλουν αίτηση έως τέλος Μάρτη. Κλείνουμε με τον κύριο Λυρίτση να δούμε τι γίνεται με τους εγγυητές και τι πρέπει να προσέξουν, γιατί ακούμε διάφορα τον τελευταίο καιρό για τους εγγυητές.
οι εγγυητές ευθύνονται για την αποπληρωμή της οφειλής ως και ο πρωτοφυλέτης. Και στην περίπτωση που δεν την εξυπηρετεί την οφειλή ο πρωτοφυλέτης, αναζητείται από την τράπεζα, από τους εγγυητές και με ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Εάν κάποιος έχει προσφύγει στο, αν κάποιος πρωτοφυλέτης έχει προσφύγει στο νόμο Κατσέλη, καλό είναι να προσφύγει και ο εγγυητής, ο οποίος δικαιούται να προσφύγει και αυτοτελώς και μόνος του, χωρίς να έχει προσφύγει ο πρωτοφυλέτης. Έγινε μεγάλη κουβέντα το προηγούμενο διάστημα ότι στην αλλαγή του νόμου Κατσέλη που θα δούμε τον επόμενο χρόνο, ότι θα υπάρξει και μία διάταξη για τους εγγυητές. Οι εγγυητές είναι οι αθώοι στην όλη υπόθεση, υπό ποια έννοια, ότι ούτε δανείστηκαν οι ίδιοι, δηλαδή δεν χρησιμοποίησαν το ποσό του δανείου και οφείλουν και όλο το δάνειο και κινδυνεύουν να απολέσουν περιουσία. Κυρίως στις περιπτώσεις στις οποίες κάποιος έχει υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη ως πρωτοφυλέτης, πέφτει όλο το βάρος στον εγγυητή. Εκεί ίσως χρειάζεται μια νομοθετική ρύθμιση, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν από αυτή τη δύσκολη θέση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.